Πρέπει να πάρω την νίκη Ευκαρπίας, πρέπει να γίνω πρόεδρος. Δεν μπορώ να τη βλέπω εδώ. Ναι, αλφα κατηγορία, βλέπω εδώ τη βαθμολογία Σταύρε. Παλεύουμε να σωθούμε με τον Αστέρα Αμπελοκήπων. Καλά, ο Αστέρας Αμπελοκήπων πώς ξέπεσε έτσι. Εγώ θα πάρω το βουνό. Πάλι. Καλά, ο εκπορθητής της Νέας Μήνης, Δημήτρης Τζομπατζόγλου, τοποθετήθηκε. Μίλα Δημήτρη για το επίτευγμα το τελευταίο. Σε βλέπουν οι αντίπαλοι και χαριεντίζονται, δηλαδή. Φέρνεις κύμα αισιοδοξία στον αντίπαλο. Ο Ζουνίδης είναι αλήθεια. Είχες πάρει μαζί σου αυτόν τον πολιορκητικό κρυό με τα κέρατα μπροστά και βάρουσες την πόρτα να ανοίξει τη Νέα Σμυρνή. Πέταξες γκάντζο. Ο Γιώργος με αγκάλιαζε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως όλοι εκεί στη Νέα Σμυρνή μας βλέπουν με πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά. Πρώτα απ' όλα το στατιστικό. Κάθε ομάδα που αγοράζουμε παίκτη μας βάζει 3 γκολ. Μήπως θα το κοιτάξουμε. Καθαρό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Αυτοί που λένε ότι θα γίνει ο ΠΑΟΚ χαλίφη στη θέση του βασιλιά. Πώς το λένε αυτό το ωραίο αυτό. Is no good θα γίνει. Ναι. Δεν βλέπουν τι γίνεται κάθε χρόνο. Ο ΠΑΟΚ και να θέλει, δηλαδή, να πας τώρα στην προπόνηση. Και αν τους πεις, στήστε ρε παιδιά το διπλό της προπόνησης, ναι, θα τα κάνουν μαντάρα. Ναι, δηλαδή δεν είναι. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Αλλά να έχει κάμερα, να φαίνεται και να μην πρέπει να καταλάβουν. Ένα είναι αυτό, το ότι δεν μπορείς να πάρεις παιχνίδι. Στο του στυλ είναι χαλαρή η έδρα, είναι το μάτς, λίγο γιορτή, λίγο αυτά. Πώς ας πούμε εμείς που βραβεύουμε καμιά φορά κανέναν και μετά τρώμε ντόρτι. Πώς θα το παράδειγμα, στο κλασικό, Μπαρσελόνα, ο Κρόιφ, αού, πάρ' το δίμπαλο. Ένα αυτό, το ότι πάντα την πατάμε, δεν μπορούμε να πάρουμε μάτς στο χαλαρό, με τίποτα. Και ένα δεύτερο είναι ότι πάντα με κάποιο τρόπο τα δικά μας, πάνε δοκάρι, τα δικά τους γράφουν όλα. Πώς εξηγείται αυτό. Έχω να πάρω παιχνίδι έτσι, το ανάποδο, από το 3-4 μέσα στη Φιλαδέλφια. Εγώ τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Θυμάστε ένα 3-4 μέσα στη Φιλαδέλφια με άγγελο. Ξεχνιέται αυτό. Τι πράγμα. Που να, ό,τι πάω μέσα να γράφει, ρε παιδί μου, ό,τι πάει μέσα. 0-3 στο 25, ξέρω, στο 30, πότε ήταν. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα ποτέ. Και βέβαια και εκείνο το μάτς παραλίγο να το χάσω, έτσι. Το πήρα. Πάλι γιατί ένα πήγε μέσα και έγραψε και έγινε το 4 και μετά δεν προλαβαίναμε να χάσουμε. Αλλιώς, άμα είχε λίγο χρόνο ακόμα, θα χάναμε. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ άλλο παιχνίδι έτσι, ρε παιδί μου, να πούνε πω, ρε, τι σούφρα είχαν αυτοί. Σήμερα. Είχε. Είχε γίνει το περιβόητο στα Γιάννενα με το Δόνι. Που έκανε ναι, που πέντε τελικές τρία γκολ. Έβαλε τρία γκολ. Στο τέλος που το γυρίσαμε. Στα όχι, play-off. Όχι, στην κανονική περίοδο. Τέλη Δεκεμβρίου. 1-3. Πέντε τελικές τρία γκολ. Έχει, ρε παιδί μου, και αυτό όμως έχει εξήγηση. Δεν ήταν καν όμως ρεσί ένα κρίσιμο παιχνίδι για να το θυμάμαι. Δεν ναι, ήτανε. Εντάξει. Τώρα εδώ φτάσαμε. Εδώ γιατί να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και όπως σοφαρίζω και είμαι πολύ καλύτερος να βάλω άλλα δύο. Ένα κλασικό παιχνίδι Τούντορ. Δηλαδή, μπαίνουμε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τρώμε τον γκολ. Αρχίζουμε, γινόμαστε πιεστικοί. Ισοφαρίζουμε. Και εκεί που φαίνεται ότι το μάτς είναι δικό μας. Ωραία. Ξυπνάει ο Μέση. Στον Ασαριφάτ και ο. Ξέρω εγώ, ποιο ήταν από τώρα. Περί, και ο Μπαλοτέλη, το πιο λευκό του στον Μπακασέτα. Ωραία. Ο Ρονάλντο, ρε. Ο Ρονάλντο. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Όλα έχουν εξήγηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα. Ναι, αλλά με έναν τρόπο πάντα τα εξηγούμε εκ των υστέρων. Όχι. Και από πριν. Ό,τι λέγαμε και επί Τούντορ ισχύει και τώρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Η ίδια ομάδα είναι. Τι να πούμε για τους τραυματισμούς. Που και πάλι δεν είχε πόσους παίκτες. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Καλά με Ροντρίγκες και Μακ. Ενδεκάδα δεν το χάνεις αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε δει τον ΠΑΟΚ. Πλήρη. Τώρα να πω ονόματα. Πες ονόματα. Με γλυκό. Με την καλύτερη αμυντική γραμμή. Εκτιμάς, όποια θέλει, βάζει ο καθένα τρίπλα. Εκτιμάς ότι ο γλυκός είναι καλύτερη αμυντική γραμμή. Ναι, 100%. Ναι. Με την καλύτερη αμυντική του γραμμή. Όποια θέλει, βάζει ο καθένα. Βάζει Κωνσταντινίδη, βάζει Μαλεζά, βάζει ό,τι θε, βάζει ο καθένα. Έχουμε δει το ΠΑΟΚ με το καλύτερο του κέντρο, με Τσίμηρο δηλαδή μέσα και όποιου άλλου θέλετε. Έχουμε δει τον ΠΑΟΚ με την καλύτερη επίθεση ποτέ. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Από δεν τον έχουμε δει πλήρη. Ναι, από εκεί ξεκινά. Κατά περιόδου κάποια από αυτέ τι γραμμέ ήταν σε καλύτερη κατάσταση από πληρότητα. Αλλά ο ΠΑΟΚ πλήρε. Ξέχασα να πω ότι στο ντεζαβού. Ότι και πάλι εμφανίζεται παίκτη που θα κάνει τα μεγάλα λάθη. Όπως συνέβαινε επί Τούντορ. Ωραία. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Βίτορ. Δεν είχε κάνει τέτοιο παιχνίδι ποτέ φέτος. Όχι. Δεν τον φοβόσουν τον Βίτορ χθες. Όχι. Και την έκανε τη στραβή ο Βίτορ. Και στα τρία γκολ μέσα είναι. Που είναι φάουλ το πρώτο τώρα, εντάξει, αλλά είναι μέσα.
Δεν διαμαρτυρήθηκε πολύ. Κατάλαβε ότι χάνει την μπάλα, επειδή μπορούσε να το δώσει. Αλλά κατάλαβε ότι χάνει την μπάλα. Εγώ ξέρεις γιατί λέω ότι είναι φάουλ. Για μένα αυτό μπορεί προσωπικά να μην είναι φάουλ. Εντάξει. Αλλά όταν έχεις δώσει αυτό στο Χαρίση που έρχεται το δοκάρι του Μπακασέτα δύο λεπτά πριν, δεν γίνεται να μην δώσεις αυτό. Καταλαβαίνεις. Καλό ήταν ο διαιτητής. Σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένος. Εντάξει. Έχουμε δει και πολύ. Όχι, καλό ήταν. Καλό ήταν. Εντάξει. Κάποια λαθάκια τώρα δεν είναι. Ένα λαθάκι, ρε φίλε, ένα υπόπτη σου κόβει το offside και στο γέμισμα τρώει τον γκολ και αυτή η φάση. Εντάξει. Έπαιξε τον ρόλο του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες τέτοιου είδους. Ο μπράβο στον Πανιόνιο, γιατί δεν παίζει μόνο στο ΠΑΟΚ. Έπαιξε με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, τέταρτη φορά. Θα παίξει και άλλες δύο, αν μπούμε στο play-off. Ναι, στο μάτι του κυπέλου της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ίσως να πήρε το 0-0 και να μην το άξιζε. Χθες άξιζε ο Πανιόνιος, δεν κατάφερε. Πάρα πολύ επιτυχημένη ομάδα. Ό,τι και να πει είναι λίγο, γι' αυτό που έχει καταφέρει ο Πανιόνιος. Χθες ανέβασε μια φωτογραφία ο Ναλιτζής. Ναι, είναι πανηγυρισμό στα αποδητήρια. Γενικός αρχηγός. Ναι, είναι. Ο Νόνι Λίμα, εκεί ο Ναλιτζής. Ο Ουζουνίδης που κάνει θαύματα. Δεν το Λίμα έκανε όλες τις δουλειές εκεί, κανονικά. Πολυεργαλείο. Ναι, είναι το TEM. Δεν έχει ουσιαστικό. Πώς συγκινούμε όταν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τους κόνους, ρε παιδί μου. Τον έχουν εκεί. Να κουβαλάνε τις μπάλες. Να καταδέχονται. Ναι. Ή πόσο ποδοσφαιρικό είναι αυτό. Στο αεραστεχνικό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, γούσταρα αυτούς που πηγαίνανε, κάναν τις γραμμές και μπαίναν μέσα και παίζανε. Και ήταν και οι καλύτεροι παίχτες. Εμείς στα Βρούπολη που είχαμε έναν, δεν είχε πετύχει ευθεία ποτέ. Ποτέ. Ήταν αυτό το τροχύλατο, το τροχύλατο με τον ασβέστη. Ναι. Κατανοητό, δεν είναι. Δεν παράξενο. Στο ξέρω. Αυτό που πρέπει να το σηκώσεις από πίσω. Έβλεπε μία ρόδα μόνο. Και έβλεπε τη γραμμή και έλεγε τι πιο. Σαν καρότσι ήταν, τσιμέντου αυτό. Και είχε από πίσω μια τρύπα και έβγαζε τη γραμμή. Πάντως για τα play-off, εδώ που μιλάμε τώρα για τα play-off, πρέπει να καταλάβουμε και να το δούμε λίγο διαφορετικά, ότι σφίξαμε. Εδώ δεν παίρνουν ολόκληρες οι Chicago Bulls στα play-off. Έχεις δει αυτό, έτσι. Και εκεί είναι και 8 ομάδες στην περιφέρεια. Και οι Bulls, οι μεγάλοι Bulls. Οι Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen. Μα και τώρα. Έχουν Rose, Matt Bullard, όχι, Rodman, Butler, Dennis Rodman. Έχουν Γκασόλ, έχουν Μύρωτιτς. Έχουν. Και αυτοί τραυματισμούς, από τραυματισμούς την πάτησαν και αυτοί. Από τον Ρόουζ, ο Ρόουζ από μόνος δεν ήταν τραυματισμός. Υπήρχε ένας μήνας που λείπαν όλοι μαζί. Λοιπόν, αφού και οι Bulls δεν έχουν μπει play-off, εντάξει, αθλητισμός είναι. Συμβαίνει, ναι. Θα σε περάσει ο Πλατανιάς, δεν είναι κακό. Άσε μας έτσι τον Πατσόγλου. Τελευταία αγωνιστική γιορτή. Τον Βλάχο, ποιος την ακούει τον Βλάχο. Του είπα εγώ, του λέω αυτόν, μια που θα πάμε. Άμα κάνουμε κακλάρινο, δεν το κάνουμε και διακοπές, ερή, θα τελειώνουμε. Ναι, τι. Μάλλον δεν θα έχει λόγο να γυρίσεις. Θα γυρίσεις το βόλι θα έχει αποκλειστεί. Πολλές χαρές ο σύλλογος. Ήταν αυτό ο Δημοκράτης ο Παδόπουλος, πολλές χαρές. Ναι, ναι. Το handball, το μπάσκετ, το βόλι, το ποδόσφαιρο. Δεν τα κάνουμε. Μετρούσε. Εννοώ, άλλες φίλε, βλέπεις. Βλέπεις. Το σκεφτόμουν από χθες. Ναι. Σαν τη Λιμόζ. Ναι. Ένα τμήμα. Ωραία. Ένα τμήμα. Μια χαρά. Ποιος το λέγει αυτό, κάποιος το λέγει και σοβαρά, ότι εντάξει. Ο Μπουτάρης. Ένα τμήμα, φίλε. Τι κάνεις, βόλε, τα πιο βόλε, άντε πέσε τώρα, να τελειώνουμε. Ωραία, ένα τμήματάκι. Η Λιμόζ, είδες, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, φίλε. Το 93 κατέκτησε το ευρωπαϊκό, την Euroliga. Όχι, δεν το δέχομαι. Γιατί, ένα τμήματάκι. Όχι, όχι, παντού, παντού. Τι παντού, παντού. Με κατσαρί είμαστε. Με κατσαρί, εσύ. Με κατσαρί, μαζικό αθλητισμό. Μαζικό αθλητισμό. Ναι, ναι. Και καθαρό ΠΑΟΚ, υγιής. Υγιής. Πουθενά δεν χρωστάει και ό,τι καταφέρει. Και όπου εμφανίζεται ΠΕΟΣ, το μαζεύουμε. Εντάξει. ΠΕΟΣ συλλέκτες. Κάτσε ακόμα, καβατζώσει λίγο, γιατί δεν έχει κρυθεί τίποτα και στο χάντμπολ και στο βόλι. Δύσκολα είμαστε, αλλά δεν ξέρεις. Έχεις φανέλα εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους χορηγούς πρώτης ώρας. Ναι. Για να δούμε τι έχουμε την επόμενη μέρα, αφού μιλάμε για ποδόσφαιρο επιτέλους. Και θα αναφερθούμε στην αγωνιστική αλλά και στα του ΠΑΟΚ. Πρώτη ώρα με την Data Labs που είναι και σήμερα επιστρέφει δυναμικά μαζί μας. Data Labs, το αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Πρώτα απ' όλα, για να μάθετε, να δουλέψετε στα επαγγέλματα που θα σας βρουν και δουλειά μόνιμη στη συνέχεια, θα πάτε στα Data Labs. Για να γίνετε μπαρίστα, bartender,
να κάνετε σεμινάρια σωστού και επαγγελματικού σέρβις. Εκεί ακριβώς θα αποκτήσετε δίπλωμα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Θα πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στο μέρο τουρισμού. 2310-222-962 για πιο πολλές πληροφορίες και datalabs.edu.gr. Και η Ρέμβη σήμερα στην παρέα μας, Δευτέρα, έτσι λίγο πιο χαλαρή μέρα, αλλά με πάρα πολύ καλό καιρό. Να πάτε και από νωρίς να τσιμπήσετε ή πιο αργά να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε την μπύρα σας. Σήμερα όλες οι μπύρες κοστίζουν 2,5 ευρώ. Μύθος, Carlsberg και Corona. Αυτές οι τρεις ετικέτες κοστίζουν 2,5 ευρώ. 2,310-4,33% για να κλείσετε τραπέζι και να πάτε εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ρέμβη, στο τέρμα της Οδού Πλαστήρα, να περάσετε ωραία και να ακούσετε πολύ καλή, ξένη κυρίως για σήμερα, δηλαδή μουσική. Συνεχίζουμε τους χορηγούς. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508. Καλείτε και έρχεται η λύση στα πόδια σας. Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, ανακαίνιση του σπιτιού ολόκληρου, ανακαίνιση του χώρου, του επαγγελματικού σας χώρου. Ό,τι και αν θέλετε, η Αναδομό με δωρεάν μελέτες μπορεί να σας προτείνει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά, με τα πιο σύγχρονα υλικά και με ταχύτητες που ευνηδιάζουν ακόμη και όσοι δεν ευνηδιάζονται. Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Και ήδη υγιεινής θήκας στην πρώτη ώρα εδώ για το ΠΑΟΚ 24. Ό,τι θέλεις, την τιμή που θέλεις, Απόλλωνος 37-39, στην κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2319-05-503 με πολλές ανοιξιάτικες προσφορές και σε πλακάκια δαπέδου και βεβαίως σε πλακάκια μπάνιου από 6,5 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτά με τους χορηγούς. Έχετε ήδη στείλει με το καλημέρα μηνύματα. Έτσι είναι, χάνει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Οκ, δεν το κατηγορούμε. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Έτσι. Το κακό είναι ότι μιλάμε πάλι με μια αρνητική αφορμή. Εντάξει. Μια δοκιμασία είναι και αυτή. Γράφει φίλος ο Μανώλης εδώ στην ομάδα μας στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Δείτε το τρίτο που τρώμε. Πώς σταματάει ο Τζιόλης και περπατάει κοιτώντας τον Βίτορ με τον Καρίμ. Μάλιστα. Για να σας προλάβω, γουστάρω τον Τζιόλη πάρα πολύ. Επίσης, ο Βίτορ δεν αντίδρασε αυτή. Έξω την περιοχή είναι και βουτάει σαν τρελός. Λες και είναι πάνω στη γραμμή. Δεν αμήνεσαι έτσι στο ένας με έναν ποτέ. Εντάξει, ήταν και αυτή μία στιγμή του χθεσινού αγώνα. Άλλα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Ο 333 αναφέρει για ακόμα μία φορά ότι πάει προς την εστία γράφει. Ακόμα και ο Διούδης έβγαλε δύο δύσκολα. Τόσα πολλά ζητάμε από το τέρμα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, παιδιά, χθες ποιο να βγάλει ο Βελίδης, για να καταλάβω. Από τα τρία. Του Μπακασέτα που είναι το τέλειο σουτ. Ωραία. Του Ανσαριφά που βρίσκεται μπροστά του χωρίς μαρκάρισμα. Ή το πρώτο που πάλι ο Μπακασέτας είναι τετατέτ. Δηλαδή... Παρόλα αυτά είναι ένα γεγονός αυτό. Είναι γεγονός, ναι, αλλά δεν μπορείς να του χρεώσεις ευθύνη του Βελίδη για τα χθεσινά. Εγώ την ίδια άποψη με τον Μίτσο έχω για το θέμα του τερματοφύλακα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να είναι σχεδόν η μόνη ομάδα που δεν παίρνει τίποτα από τους τερματοφύλακες. Εντάξει, βγάζει ένα του Μασούρα που είναι δύσκολο. Και δεν είναι ένα γενικό φαινόμενο, το οποίο νομίζω ότι πλέον όλοι το καταλαβαίνουν, όταν τα περιέγραφε ο προηγούμενος προπονητής, αυτός ο άσχετος. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς τους παίχτες να του πάρουν βαθμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι παίχτες, είναι αυτοί που έχει και μια ονομασία στα αγγλικά, να δεις, δεν θυμάμαι. Ο αυτοί που κρίνουν τα παιχνίδια. Και επειδή να τα κρίνουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Και ο goalkeeper κρίνει παιχνίδια, φυσικά. Το κρίνει χθες του Πανιωνίου, το κρίνει. Κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις ο Διούδης. Άντε η πρώτη, μετά έρθε τον goal. Πες, άστο. Του Κολοβές είναι πολύ δύσκολη αποκρούση. Δεν μείωνε κανέναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Ο προηγούμενος προπονητής ήταν έλεγε ότι δεν έχει αυτούς που μόνοι τους θα πάρουν μάτς. Ποιος είναι αυτός? Clutch players, λέει ο Μοσκοβίτης. Clutch από το χέρι, τον ήχο. Τι είναι? Υπάρχει νομασία, ναι, αλλά δεν την... Ναι, έχει ένα θόρυβο. Αυτοί που κρίνουν το παιχνίδι, ναι. Αλλά από πού προκύπτει αυτό, Νίκο?
Ρε, άκου τον νεαρότερο, κάτι παραπάνω ξέρει από σένα. Τι να ξέρει ο νεαρός. Αυτές οι ποδοσφαιρικές ορολογίες οι καινούργιες δεν τις έχεις. Αυτές, και αυτή είναι μπασκετική συνέντευξη. Έχει γίνει στο Sky Sports χθες ένα σχετικό, έκλαιγα μόνος μου. Στο Sky Sports. Όπου συνδέεται με το Portsmouth Birmingham. Εκεί τι κάνουνε, που θα πρέπει να το κάνουμε και εμείς σε κάποια φάση. Συνδέεται με εικόνα από τα γήπεδα χωρίς να έχει δικαίωμα να δείξει το παιχνίδι. Και μιλάμε με τον δημοσιογράφο. Έλα όμως που είναι ένα τσακάρι δημοσιογράφο και δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είχε αποβληθεί σε αυτό που παθαγώ με τον Μακ πέρσι στην Τρίπολη. Ναι. Ωραία, το παιδί χάνει την αποβολή. Και λέει αυτό στο στούντιο, ωραία. Και έχουμε και αποβολή στο Portsmouth Birmingham και βγαίνει εικόνα και ο άλλος έχει χάσει την αποβολή. Και γίνεται ένα κλάμα, ρε φίλε. Το αρχίζω το κλεντάρι άλλο από το στούντιο, το παίρνει και αυτό σωστά και αρχίζει κάτι χαβαλέ και αυτό. Τον είδα, λέει, σε κάποια βάση βγήκε, αλλά νόμιζα και ήταν αλλαγή. Μπασκετική είναι η ορολογία, εννοείται, γι' αυτό την ξέρεις. Βέβαια. Δεν είναι υποτιμητικό για οποιονδήποτε παίχτη του ΠΑΟΚ από τους υπάρχοντες να πεις ότι αυτό το πράγμα λείπει από την ομάδα. Λείπει δηλαδή ο Βούκιτς. Παράδειγμα που το ξέρουμε εμείς, να μην πούμε αντιπάλους και θυχθεί κανείς. Ναι. Μην πούμε κανένα όνομα και έχουμε καμιά επανάσταση. Ναι. Λείπει ο Βούκιτς. Πες κανένα τερματοφύλακα που σε όλους τους βαθμούς. Ο Χαλκιάς. Γιατί ξύνεις την κασίδα σου ένα μέρος αυθηνής γιατί γίνεται ολόκληρο το παιχνίδι στο Χαλκιάρι. Δεν είναι βαθμού ο Χαλκιάδης. Δεν είναι βαθμού ο Χαλκιάδης. Ναι, δεν ήταν η ομάδα. Άντε είναι... καλά. Έδινε η ομάδα. Τον θα το δεχτώ. Τον υπερασπίζονταν καλά. Ωραία, θα το δεχτώ. Ο αυτό. Ρομπέρτο δεν είναι βαθμού. Ο καλός Ρομπέρτο, έτσι δηλαδή. Γιατί είναι ο καλύτερος μαθητή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που ανέφερα παίχτη του Ολυμπιακού. Μην θυχθεί κανείς και έχουμε κανένα ντούκαν αυτό. Τερματοφύλακα δικό μας που να έκρινε παιχνίδια. Υπέρ μας. Η εμφάνιση του Γλύκου στη Γερμανία. Α. Αυτό το πράγμα. Γιατί μία είναι όλη και όλη φέτος. Δεν έχει κι άλλη. Αυτό το πράγμα. Λείπει από τον ΠΑΟΚ. Γιατί λείπει, είναι άλλη υπόθεση. Πάντως δεν το λέμε τώρα αυτό, το λέγαμε και πριν. Έτσι. Όπως και τραυματισμούς. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Ο άλλος έχει τον Πακασέτα. Εγώ δεν λέω ότι ο Πακασέτας είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα ή στον ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα θα κάνει όργια. Σε αυτόν τον Πανιόνιο πάντως, αυτός ο άνθρωπος. Με τα λίγα κιλά παραπάνω, με την προϋπηρεσία που δεν ήταν σε πολύ μεγάλους συλλόγους. Αυτός ο ποδοσφαιριστής στον Πανιόνιο, ο ρόλος του είναι και αυτός. Να κρίνει παιχνίδι από το πουθενά. Έβλεπε τον ΠΑΟ χθες, το δεύτερο μήχρονο, να είναι πραγματικά πολύ καλός. Τώρα, η πιο πολύ μένω στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν σας άρεσε αυτό που βλέπετε αυτό τον ΠΑΟ. Ωραία ομαδική δουλειά. Ανάπτυξη, ορθολογική, πλαγιοκοπήσεις, επιθέσεις. Αλλά για να φτάσεις στον γκολ, μα τον Ανώλη ίδρωναν. Αυτό δεν γίνεται να το κάνεις κάθε φορά. Χρειάζεσαι και έναν ο οποίος την κακή μέρα θα κρίνει το μάτς. Ο Φραντζέσκος. Μια και λέμε για τον Πακασέτα γιατί έχει πολλά κοινά στοιχεία νομίζω. Σιγά σιγά. Και μπράβο το παλικάρι. Χρειάζεσαι τις ποδοσφαιριστές. Να μην χρειάζεται να ματώνει όλη η ομάδα, να κάνει όλα τέλεια για να φτάσει στον γκολ. Να το κάνει μόνος του. Με το στημένο, με ατομική ενέργεια, με οτιδήποτε. Δεν τον έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον έχει. Ούτε τον είχε, ούτε τον έχει. Και χθες το είδαμε πολύ φανερά αυτό. Και στο τέρμα με ό,τι έβγαλε ο Διούδης και δεν έβγαλε για ακόμη μια φορά ο Βελίδης, αλλά και μπροστά. Και ψαχνόμαστε γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά. Είναι και αυτός ένας λόγος. Πρώτος είναι τραυματισμοί. 100%. Δεν υπάρχει, εντάξει. Γιατί ο Ροντρίγκες μπορεί να κρίνει παιχνίδια. Μπορεί. Έχει, το έχει καλό κάποια... διάστημα του ΠΑΟΚ είναι με τον Ροντρίγκες. Έχει κάποια στοιχεία, κάνει το απρόβλεπτο. Έχει. Φοβίζει τον αντίπαλο. Πούντος τον... όμως. Που συμμαζεύει. Τρεις μήνες έλειψε κι αυτός. Ο Γλύκος έλειψε 5. Ο μόνος που έκρινε, είπαμε, στο τέρμα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. 5 μήνες έχασε. Ο Γλύκος είναι άχρηστος και το βαρεθήκαμε. Και καλά, να πάμε με τον Ροντρίγκες και τέτοια. Δε. Αυτό είναι, εντάξει. Mm. Αυτός είναι ο καλύτερος. Mm. Ό,τι και να λέτε. Με τα καλά και τα στραβά του. 5 μήνες ο ένας. 3 μήνες ο άλλος. Ο Μπερμπάτοφ. Δεν κρίνει παιχνίδι μόνος του. Πρέπει να δουλέψει όλη η ομάδα για να φτάσει μπάλα σε αυτόν. Και ο Αθανασιάδης φυσικά. Ο Μπακασέτας του Πανιωνίου στον Πανιόνιο δίνει βαθμούς μόνος του. Δεν έκανε επίθεση χθες ο Πανιόνιος του δεύτερο μήχρονο. Δεν βγήκε από το κέντρο. Και την πήρε την μπάλα στο Χριστιανός και έκανε το τέλειο σουτ. Από το πουθενά, χωρίς να δουλέψει καμιά ομάδα για αυτόν. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει. Δεν το έχει. Κακός δεν το έχει, αυτό είναι βέβαια από εκεί πέρα μια άλλη συζήτηση, γιατί και πώς. Αλλά αυτά ίσχυαν και πριν, τα έλεγε ο Φουκαράς, ποιος τον άκουγε,
Αυτά εσύ και τώρα. Δεν αλλάζουμε άποψη φυσικά. Που άλλαξε ο ΠΑΟΚ προπονητή. Με αυτά και με αυτά. Η Λίκα γιατί τον έχει τον ΠΑΟΚ 44, είναι, το λυπάτε. Δεν ξέρω, και χθες αυτό ήταν ειδική. Δίνει μια έτσι άλλη. Όταν γίνεται έφεση. Δεν Τετάρτη είναι η έφεση. Και ο Παναθηναϊκός έτσι ήταν για καιρό. Ναι, ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι, έτσι ήταν. Εντάξει, okay. Όταν ανακοινώνεται η έφεση, δεν το κάνουν μετά. Τα σενάρια τώρα θα τα αναλύσουμε λίγο τι γίνεται. Ή μετά το διάλειμμα. Δεν τρέπεσαι. Όχι, όχι. Ο κόσμος αυτό περιμένει. Γιατί και... είναι ποδόσφαιρο είναι, δεν κατάλαβα. Και περιμένει ο κόσμος να του πει κάποιος τι πιθανότητες έχουμε στην έφεση κάπως. Σούπα, εγώ πριν το παιχνίδι έχω άσχημο συνέστημα. Αυτές οι διακοπές, το ότι οι άλλοι δουλεύουν όλη η ομάδα 15 μέρες. Το ότι με νίκη ο Πανιόνιος το εξασφάλιζε το πενταδάτο. Το ότι εμείς λίγο ψηλά τον αμανέ μετά από δύο νίκες. Και φάνηκε από τον τρόπο που μπήκαμε. Ωραία. Μπράβο στον Πανιόνιο. Μπράβο τους. Ό,τι και να πεις δηλαδή αυτό το πράγμα, πώς τρέχουν, πώς παθιάζονται, πώς είναι δεμένοι με τον κόσμο, πώς καταφέρουν και καλύπτουν τα κενά. Δεν είχε στόπερ, δεν είχαν στόπερ χθες. Έπαιξε ο ανεπιστής του Πατατζόγλου. Έλειπε ο Ριζβάνης, είχε φύγει ο Χατζησαΐας, είχε φύγει ο Μπουμάλ. Μπράβο τους. Μπράβο στον Ζουνίδη. Ο οποίος, δεν το ήξερα, έχει συμφωνήσει να παραμείνει. Ναι. Χάνει μεγάλη ευκαιρία να πάει σε μεγάλη ναι. ομάδα. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξανακάνει. Εντάξει, γιατί αυτά δεν γίνονται κάθε χρόνο. Εντάξει. Κάτι θα βλέπει, ρε παιδιά. Εντάξει, βέβαια από την άλλη. Αν πάρει άδεια ο Πανιόνιος, μπορεί να πάρει τη θέση της Τρίπολης σε πιο βάθος χρόνου. Μην το βλέπεις δηλαδή τόσο απίθανο, είχε ένα κορμό. Τώρα θα κρατήσει το Σιώπη, θα κρατήσει τον Μπακασέτα δύσκολα. Ωραία. Η επόμενη κίνηση είναι να αγοράσει το Διούδη. Θα τον αγοράσει κάποιος το Διούδη. Για να, δεν ανήκει, ο Διούδης είναι δανεικός. Ανήκει στην Πρίζ. Ναι. Τέλος πάντων. Παρά 20, πες το ρε Χρήστο, γρήγορα στο διάλειμμα επιστρέφουμε με ό,τι συνέβη χθες, να δούμε και την επόμενη μέρα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, γιατί είναι μια ημέρα ποδοσφαιρικής συζήτησης. Τι θα γινόταν σήμερα αν έχανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αν έχανε δηλαδή ο μπαμπάς από το γιο, τι θα γινόταν αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να έκανε την ανατροπή όπως χθες μπήκε και να γύριζε το παιχνίδι. Ποιος τους άκουγε πάλι. Ποιος τους άκουγε. Στημένο το ένα, στημένο το άλλο. Τα πήρανε, τα δώσανε. Άντε μετά να αρχίσεις. Τώρα, μια χαρά. Η ζωή συνεχίζεται. Που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και έχει φέρει ο μπαμπάς το γιο σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και στο ποδόσφαιρο, ο Μπακασέτας που είναι κλεισμένος και καλά από τον ΠΑΟΚ, του ρίξε ένα δίγκολο και τον έστειλε. Και πληρώσαμε και το Χατζησαΐα. Τζάμπα θα τον πάρεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ποδόσφαιρο. Πολλά μηνύματα. Γράφει ένας φίλος και ρωτάω εγώ τώρα, παίρνεις τον Μπακασέτα να πλαισιώσει τον Μπέλκα στα δεκάρια ή παίρνεις ένα δεκάρι αξίας? Γιατί όλα μαζί δύσκολα να γίνουν. Νομίζω τα έχουμε συζητήσει αυτά και τα έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας. Που λέει ο λόγος. Έχουμε συμφωνήσει όλοι, ακόμα και από το χθεσινό παιχνίδι, είναι πολύ ξεκάθαρο τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ξεκάθαρο τι έχει και δεν είναι λίγα αυτά που έχει. Δεν είναι για πέταμα. Αυτή η βάση που έχει. Και είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλει. Δεν θέλει πολλά. Τώρα, αν πιστεύει κανείς ότι με το Μπακασέτα αυτό το ποδοσφαιριστή τον καλό, λύνεται το πρόβλημα μεσοεπιθετικά και βρίσκεις τον παίχτη που θα σου εγγυηθεί την επιτυχία και τα γκολ και τις assist ως ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω εμείς δεν συμφωνούμε. Τι? Αν πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα παίχτη σε κάθε γραμμή, έναν πολύ ποιοτικό, στο 10, δεν νομίζω ότι είναι ο Μπακασέτας αυτός που λείπει τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ούτε καν στο 9. Αλλά εκεί θες εγγύηση, θες έναν Τσόρι Ντομίνγκες. Συγγνώμη που είναι παίχτης του Ολυμπιακού, έτσι. Συγγνώμη γιατί. Έναν Λέτο όταν ήταν αδύνατος. Ναι. Έναν center for που να ξέρει μπάλα. Ανάλογης έτσι κλάσης. Τερματοφύλακα. Προφανώς. Δεξί back. Οπωσδήποτε.
ούτε απαξιώνεις αυτούς που έχεις. Ούτε... Και δεξιμπάκ έχω, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί βλέπω ότι ο Σκόνδρας δεν έχει ανωδική πορεία. Ο Κίτσιου είναι η μοναδική σταθερά και ο Δημητρέας χτυπάει συνεχώς. Ρε το Κίτσιου θα έγραφε ιστορία χθες με αυτή την τρίπλα που έκανε. Να μπει η μπάλα μέσα του Κοροβέση και να παίζει highlights για χρόνια η τρίπλα. Δεν θέλει. Δεν θέλει, είναι ο άλλος ικανός. Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο. Του Διούδη. Και μπράβο του που το έβγαλε. Άλλος φίλος. Αυτό γράφει τώρα, ναι. Αν δεν φύγει όλη αυτή η σαβούρα παιχτών που έχουμε μαζέψει, μην περιμένετε να κάνουμε ομάδα ποτέ. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι σαβούρα. Είναι ένα καλούτσικο σύνολο. Το βλέπεις. Το παλεύει. Είναι ένα σύνολο που του λείπουν πράγματα. Πρέπει να βρεις αυτά που του σαβούρα. Λείπουν. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, γιατί καμιά φορά την ψωνίζω, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνετε σε τι αγορά βρισκόμαστε. Και θα το πω αυτό μία μέρα αφού ο Βίτορ έχει κάνει το χειρότερο παιχνίδι της ζωής του. Για μένα. Να φύγει ο Βίτορ, να μην υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, να ανανεώσει. Να μην ανανεώσει. Πιστεύετε ότι αυτή την περίοδο είναι εξασφαλισμένο ότι θα έρθει καλύτερος παίχτης του Βίτορ? Ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βρεις με τα, ξέρω εγώ, σίγουρα, δεν μιλάμε για τον έναν στόπερ που χρειάζεσαι οπωσδήποτε και να έχει τα χαρακτηριστικά που πρέπει και να κάνει τη διαφορά. Μιλάμε για τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στόπερ σου. Θα βρεις καλύτερο να τον Βίτορ, είσαι σίγουρος? Τον έναν το θες. Έναν θες σίγουρα, άστο αυτό. Α, ναι, αυτό. Έναν θες. Και τι λεφτά θα δώσεις? Γιατί δεν είναι και τόσο ακριβώς για το επίπεδο του. Εντάξει, ο Βίτορ, τα λεφτά που ζήτησε στην αρχή δεν είναι, πλησιάζονται. Γι' αυτό και αν γίνει φυσιολογικός. Ιδρωμένος ήρθε ο Γιώργος Ματζιούκης, ήταν η προσπάθεια της ομάδας του χθες απέναντι στην ομάδα που τους διέλυσε πριν τρία χρόνια. Γεια σου, Γιώργο. Αυτά μόνο εσείς ασχολείστε με αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή ασχολείται με τον Αστέρα Τρίπολης που έκανε ή ό,τι έκανε. Δεν ασχολείται. Εντάξει, πέρασε. Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος 125 συνεχίζει. Ο Μπακασέτας τόσο πολύ μας χαλάει και δεν τον πήραμε τον Γενάρη. Δεν τον πήρε, ρε φίλε, ακόμα. Δεν τον πήρε. Ξεκολλήστε το μυαλό σας. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται Μπακασέτες. Έχει Μπακασέτες. Έχει εννοώντας, έχει παιδιά προοπτικής. Σταθερές ψάχνει. Όσες περισσότερες επιλογές ψάξουμε, τόσο χειρότερη ομάδα θα έχουμε του χρόνου. Έχει αποδειχτεί αυτό ποδοσφαιρικά σε 5.000 project. Και τώρα το τελευταίο μήνυμα. Τι έγινε, η ΠΑΕ Κολοτούμπα κάνει και λέει να γίνει το κύπελο. Αυτή είναι η κατάσταση. Η ΠΑΕ, ρε φίλε, λέει ότι θα παίξει το κύπελο αν παραιτηθεί η ΕΠΟ και το κύπελο γίνει με ξένους διαιτητές. Δηλαδή αυτό δεν θα είναι όφελος, θα είναι κέρδος. Καλά, ποιος λέει είναι δικός μας? Ξέρω εγώ τώρα. Ναι, πολύ πιθανό, γιατί. Ναι, αλλά όχι και απίθανο. Γενιές μεγαλώνουν έτσι. Γενιές που θα βρίζουν τον κάθε Τζιόλι, ξέρω εγώ, και θα κοιτάνε αδιάφοροι τον κάθε Καραμάνο. Να κάνει χειρονομίες σε κάθε μάτς του ΠΑΟΚ. Σε κάθε μάτς. Και χθες πάλι τα ίδια. Και στο προηγούμενο, και στο προ-προηγούμενο. Είναι πολύ πιθανό να αποθεώνει τον Καραμάνο από τους ΠΑΟΞίδες. Να αποθεώνεται. Να περνάει απαρατήρητος. Και να βρίζει τον Τζιόλι επειδή, ξέρω εγώ, έκανε κακό παιχνίδι. Ή δεν μας αρέσει η φάτσα του. Αυτός είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι πιο πιθανό να κυνηγηθεί ο Τζιόλι ή ο Αθανασιάδης, ξέρω εγώ. Να κυνηγηθεί λεκτικά. Παρά ο κάθε Καραμάνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι μεγαλώνει η νέα γενιά. Φίλε 211, πήγα με τον μικρό μου στο γήπεδο, γράφει. Είναι 7 χρονών Παοξάκη. Τι να του πω μετά που έκλαιγε? Είναι έτοιμος να αλλάξει ομάδα. Καλά, εντάξει τώρα, φίλε. Ό,τι σου λέει και εσένα, μπαμπά σου. Εμείς μεγαλώσαμε με. Μιλάμε τώρα μέσα στις νίκες. Ναι. Χθες. Στο πρώτο ημίχρονο όλα άπιαστα είναι. 15 μάτσο Βελίδης έχει 2 σοβαρές αποκρούσεις. Με τον Ηρακλή με τα πόδια και μία χθες στο πρώτο ημίχρονο. Όλα άπιαστα είναι. Εκτείναξε με τα δύο χέρια, ρε Σταύρο. Λέγε το Βελίδη. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχει φυσικά προσόντα. Αυτό είναι, δεν έχει ύψος, δεν έχει όγκο. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Πριν τον πάρουμε, εμείς δεν ήμασταν θετικοί όταν τον παίρναμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμείς λέγαμε για τον Γλύκο και μας βρίζατε που λέγαμε για τον Γλύκο, ότι είναι καλός θεματοφύλακας. Τι να κάτσουμε να σου πούμε τώρα δηλαδή, άλλα. Ο Γλύκος, αν ήταν προσωπικότητα διαφορετική και ήταν τέλος πάντων
είχε περισσότερο παπατζηλίκι μέσα του, όπως το Χακόμπο που λέγατε θερματοφυλακάρα και τώρα κατουράει στις γωνίες της Βαγιαδολίδ. Ωραία, που δεν έχει ομάδα. Εντάξει. Άμα έκανε τέτοια καραγκιοζλίκια, τον είχατε Θεό με αυτά τα προσόντα. Αλλά είναι ο Γλύκος από τη Σκόπελο που έχει βγάλει μόνο τον Γλύκο και τον πρόδρομο του Big Brother. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτοί είστε. Και το Γλύκο δηλαδή έχει τραυματισμούς. Άμα δεν είχε, εγώ δεν θα ήθελα καν θέμα τερματοφύλακα. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι τραυματίας. Αλλά σε επίπεδο προσόντων, Έλληνας τερματοφύλακας για μένα δεν υπάρχει καλύτερος από τον Γλύκο. Αυτή είναι η άποψή μου. Στην ταχύτητα, στα ριφλέξ, στα πόδια. Απλά είναι ο Γλύκος. Και τον έχουμε φάει. Και πήραμε τον Φελίδη, που όταν τον πήραμε έλεγε το στατιστικό. Και δεν το κατηγορώ το παιδί, πραγματικά. Αλλά έλεγε ένα γκολ ένα παιχνίδι. Ξέρω εγώ, 19 συμμετοχές, 19 γκολ. Και εμείς τον πήραμε. Εντάξει. Θα πας σε ένα πολυκατάστημα, γράφει, θα πάρεις έναν κόνο και θα είναι καλύτερος από το Βίτορ. Υπερβάλλω, αλλά κάποιοι παίκτες κορμού αποδείχθηκαν λίγοι τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι, επειδή δεν είχες κορμό όμως, το συζητάμε και αλλιώς το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι υπεράσπιστης του Βίτορ. Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Θα βρω καλύτερο. Είναι ο στόπερ του 6. Παίζει συνήθως στο 6. Είναι καλός για το τέταρτο στόπερ. Αυτό πιστεύω. Και εγώ δεν τον θέλω βασικό. Ξεκολλάτε, γράφει άλλος φίλος. Ο Πάοκ δεν θέλει μπακασέτες. 3-4 υψηλό επίπεδο θέλει και σίγουρα όχι τύπου Βίτορ. Λοιπόν. Απλά αν φύγει ο Βίτορ, αν φύγει ο πουληθεί ο Μακ, πουληθεί ο Κάτσε κτλ. Δεν θα ψάχνουμε 5 παίχτες πάλι. Θα ψάχνουμε 15. Και θα μου λένε εμένα το καλοκαίρι χτίζουμε ομάδα. Ε, όχι ρε φίλε, δεν είμαι οικοδόμος. Να πάρω και το Λάζαρο μάνε που δεν παίζει τη Βερόνα. Να κάνουμε την οικοδομή. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Που πλάκα πλάκα, μια χαρά τον Λάζαρο, θα το σπάω. Ναι. Λοιπόν. Για το χθεσινό παιχνίδι, τα είπαμε λίγο πολύ. Κακό πρώτο ημίχρονο. Πολύ φανατισμένοι γηπεδούχοι, γιατί αυτό είναι το, αυτό είναι το παιχνίδι τους. Κέρδιζαν μονομαχίες κτλ. Προηγήθηκαν σε ένα νευρικό ημίχρονο με αρκετά λάθη. Στο δεύτερο όμως ο Πάοκ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Πολύ καλό. Επιθετικός ήταν, κατοχή είχε, έκλεβε ψηλά μπάλες, δημιουργούσε από οπουδήποτε. Ισοφάρισε με στημένη μπάλα. Το είχε το παιχνίδι. Δεν χάνουμε μεγάλη ευκαιρία στο 1-1. Ναι, μα η εικόνα το βλέπεις. Γέρνει το γήπεδο. Το βλέπεις. Και υπάρχει μια ενέργεια του πουθενά που αλλάζει και πάλι από την ψυχολογία. Από φάση που κόβεται η offside το Κλάους χωρίς να είναι. Που μου λέει σε μια διαιτησία. 2 μέτρα πίσω είναι. Και άλλη, σηκώνει ο άλλος. Άλλη φάση. Άλλη φάση τι. Εκεί που είμαι εγώ μπροστά να ανέβω. Ωραία, μου γυρνάει και κάνουν γέμισμα και τρώω τον γκολ. Ναι, άλλη φάση ρε φίλε. Ναι, αλλά σου λέω τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, το 3-1, εντάξει, μαγική εικόνα είναι. Όχι ότι μειώνουμε τον Πανιόνιο, αλλά δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε όμως και ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει. Θυμίζουμε την Τετάρτη εκδικάζονται 2 εφέσεις. Η μία έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το -5 και τις 3 αγωνιστικές, εκεί όπου φυσικά ποντάρει πάρα πολύ το ότι το -5 θα γίνει -3, για λόγους που έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, δεν δικαιολογείται αυτός ο ψηφισμός. Αν έβαζαν -6 θα ήταν πιο κατανοητό. Έχει πατήματα νομικά ο ΠΑΟΚ στη δευτεροβάθμια για να πέσει η αφαίρεση βαθμών. Η απόφαση αυτής έφεσης θα βγει σίγουρα 5η Παρασκευή, πριν το μάτς το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ είχε έναν δρόμο να επανεξεταστούν οι υποθέσεις Καλονής και Πανιωνίου, που τιμωρήθηκε από μια διάταξη η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ξανά. Ακολούθησε αυτό το δρόμο και κατάφερε να γίνει έκπληξη και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να κάνει έφεση αυτός κατά απόφασης που ήταν αρνητική για ομάδα. Συνήθως ξέρετε καλά ότι ο εισαγγελέας κάνει εφέσεις κατά αποφάσεων που είναι υπέρ ομάδων. Κατά αποφάσεων που τις θεωρεί μικρές κτλ. Εδώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση, κατάλαβε
ότι υπάρχει μια αδικία, ότι εφαρμόζεται μια διάταξη για πρώτη φορά κατά μια ομάδα. Δεν γίνεται. Ή το εφαρμόζει συνέχεια ή δεν το εφαρμόζει καθόλου. Και έχει ο ΠΑΟΚ βάσιμες ελπίδες να μειωθούν οι αγωνιστικές της τιμωρίας από αυτά τα δύο μάτς. Και αυτή η έφεση εκδικάζεται στη δευτεροβάθμια και αυτή η απόφαση Πέμπτη Παρασκευή αναμένεται. Και εδώ έρχεται και το ερώτημα ενός φίλου που λέει: με τιμωρία της ΑΕΚ στο μάτς με τον Ατρόμητο, τι γίνεται? Δεν ξέρουμε. Έχει μείνει πολύ πίσω, δεν έχει δικαστεί, δεν έχει βγει απόφαση. Δεν τρελαίνονται αυτοί να τη δικάσουν, δηλαδή? Δεν φοβούνται μήπως μέσα στα play-off τιμωρηθούν? Μάλλον δεν φοβούνται. Αυτές οι φοβίες μόνο εμάς πρέπει να αγγίζουν, νομίζω. Ναι. Μάλλον δεν φοβούνται. Και το έχουν αφήσει και από εκεί των δικηγόρων πάει μέχρι 15 Απριλίου, δηλαδή. Θα ξεκινήσει. Σε κατάθλιψη είναι. Ποιος? Εδώ που του λέω, είναι, τι, σε κατάθλιψη κανονικά. Δικάζονται μόνο κάποια που είναι για παραγραφή και μετά κατά τα άλλα αρντάν. Έσοδα μηδέν. Ναι. Καλά, όχι ότι οικονομούσαν τελευταία. Ναι, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και ακόμα χειρότερα. Τώρα ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, για το τι συμβαίνει στο πρωτάθλημα, ποιοι παίζουν με ποιους τελευταίες δύο αγωνιστικές, με το που επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ, ο Πλατανιάς, ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννα, ο Ατρόμητος. Ο Πανινός κατάφερε να τελειώσει. Έχει και την ισοβαθμία του Πλατανιά. Ό,τι και να γίνει θα είναι στην πεντάδα βαθμολογικά. Αισιοδοξούν. Έτσι λένε, θα πάρουν αδειοδότηση και θα παίξουν play-off και θα παίξουν Ευρώπη. Αισιοδοξούν οι Πανιόνιοι. Όσο και να ρωτήσεις γύρω-γύρω που κάτι λένε ότι ξέρουν, δεν αισιοδοξούν. Θα δούμε. Εντάξει. Θα κρυθεί για την άδεια του Πανιωνίου. Θα κρυθεί σύντομα. Μέσα στον Απρίλιο θα γνωρίζουμε οριστικά αν μπορεί να παίξει Ευρώπη, αν μπορεί να παίξει play-off και Ευρώπη η ομάδα του Ζουνίδη. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας είναι να πουλήσει ένα παίχτη και να πάρει και τα λεφτά άμεσα να τα δώσει και ο άλλος είναι να βρεθεί κάποιος που να χρηματοδοτήσει. Απλά είναι θέμα... Αν προλαβαίνει να το κάνει αυτό πλέον, γιατί νομίζω ότι ο φάκελος συμπληρώνεται. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το μέρης. Μεταφέρουμε το τι λέγεται εντός Πανιωνίου και εκτός. Θα μου πεις εντός τι να λέγανε στην ομάδα, ότι δεν θα πάρουμε άδεια. Ή τον Ζουνίδη πώς θα τον πείσουν να μείνει, ναι, λέγοντας δεν θα πάρουμε άδεια. Απ' την άλλη, αν δεν πάρεις άδεια, μένει μετά ο Ζουνίδης. Σου πει μετά, αλλιώς μου τα έλεγες. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Το αναφέρουμε για την ιστορία. Γιατί βαθμολογικά ο Πανίος είναι εντός, ο ΠΑΟΚ δεν είναι εντός. Ο ΠΑΟΚ να έχει 44 όσους κέρδισε το πρωτάθλημα δεν θα έχει. Θα έχει την Πέμπτη την Παρασκευή είτε 39 είτε 41. Πάρε το χειρότερο σενάριο. Το 39. 39 θες δύο νίκες. Γιατί? Γιατί είναι και Τρίπολη. Η μία νίκη και μία ισοπαλία. Η Τρίπολη έχει Παναθηναϊκό και Παναθηναϊκό δεν θα κερδίσει. Ισοβαθμίες ο ΠΑΟΚ. Καλά. Ο Παναθηναϊκός θα πάει τώρα να χτυπήσει το παιχνίδι στην Τρίπολη. Την Τρίπολη την έχει στην ισοβαθμία. Χθες έλεγε ο άλλος ο Στραματσόνη, έλεγε στη συνέντευξη τύπου. Είναι τα νέα παιδιά που πρέπει να δούμε τι θα κάνουν και πώς θα κάνουν. Και δικαίωμά του, εντάξει. Την Τρίπολη την έχει στην ισοβαθμία. Τον Μπάζ Γιάννενα. Τι? Τον έχει στην ισοβαθμία. Ίδια αποτελέσματα έχουμε. 3-1. Και τον κόλφαγε Όλσεν στο τέλος. Χάλα στην ισοβαθμία. Μετά μετράνε τα τέτοια. Εντάξει, τον έχει. Τον Ατρόμητο, τον έχει. Ναι. Τον Πλατανιά, δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι παίζει τώρα Πλατανιάς, πας για ένα Πλατανιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ένας φεύγει. Γιατί? Γιατί παίζουν ταξί τους. Α. Πλατανιάς, πας για ένα. Με χ φεύγουν και οι δύο. Με χ. Εμάς μας βολεύει το χ. Μάλλον. Αν χάσουμε από τον Πλατανιά. Εφόσον ο ΠΑΟΚ κερδίσει το Λεβαδιακό. Πάει 42. Ο Πλατανιάς 39. Θα έχει πάει, γι' αυτό σου λέω. Άρα βέβαια. Με νίκη με δύο γκολ διαφορά. Νίκη του τον Ιωαννίνο. Άμα το καταφέρει και αυτό, να πηγαίνει για δύο αποτελέσματα συν ήττα με ένα γκολ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πραγματικά να παίξω Πλατανιά στην πεντάδα. Έτσι. Αν πάρει άδεια. Είναι σοφή επιλογή η επιστροφή μας από εκεί πάντως. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ουσία να το αναλύσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εκτός πεντάδας.
και γιατί έχει ένα πλεονέκτημα στο μικρό και γιατί δεν παίζει άσχημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν παίζει, δεν είναι τόσο κακός. Ο Μουλοφτός ο Ατρόμητος που είναι, τι αγώνες έχει, επειδή έχει 36. Έχει εκτός Καλονί που είναι αξιοπερπέστατη, όπως και στην Τούμπα. Πήρε και το Χ. Αξιοπερπέστατη. Και εκτός των Πανιούνιων που είναι. Ήταν αδιάφορος. Ναι, αδιάφορος, αλλά μίσος μεγάλο. Έχουν κόντρα. Νέα Σμύρνη, Περιστέρη, έχθρα. Δεν θα κάτσει ο Πανιούνιος. Ναι, αλλά άμα μπορεί να διαλέξει ο Πανιούνιος. Τι να διαλέξει. Να μην το κάνει. Όχι. Να ανατρώμε το στα πλέον και ο Πάουκ. Τι λες, όχι. Αν τεθεί και τέτοιο θέμα ακόμα, με τίποτα το ανατρώμητο. Τέλος πάντων. Άρα τα Γιάννενα και ο Ατρόμητος είναι λιγότερο πιθανή και μιλάμε ότι ο Πλατανιάς είναι ο πιο πιθανός και ο Αστέρα Τρίπολης Μουλοχτός, παρότι έχει δύσκολο πρόγραμμα. Μπορεί να φτάσει 42. Δεν λέμε ότι δεν κερδίζει. Μπορεί. Α, ο Αστέρας έχει δύο εντός, και τον Παναθηναϊκό και τη Βέρεια. Ναι. Και τη Βέρεια την έχει εντός. Έλεγε ο Χάβος, με δύο νίκες θα βγούμε Ευρώπη. Ξέρω εγώ. Ξέρει κάτι για εμάς, για τη μωρία του Πάου. Δεν... Τι να πω. Και ο Πάου με δύο νίκες θα βγει Ευρώπη. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι και το μυστικό, ότι με δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει. Ο Χάβος μπορεί να υπολογίσει ότι δεν θα πάρει η άδεια ο Αστέρας και θα περάσει. Ο Πανιόνιος και θα περάσει. Α, ναι, μπορεί να το λέει έτσι. Πλατανιά και ναι. Γιάννηνα. Ναι. Ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Έχει ένα ενδιαφέρον την άλλη Κυριακή το βράδυ, η συνέχεια στην άδεια Τούμπα, το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον η ομάδα του. Την έκανε μια Γιάννηνα πάντω 90 χθες. Ναι, αυτά... γιατί τώρα θα μιλούσαν πολύ διαφορετικά αν τα Γιάννενα είχαν 38. Θα ήταν μαζί με τον Πλατανιά. Πάλι έχουν μεταξύ του παιχνίδι. Και έχουν και αυτοί το πρόβλημα της αδειοδότησης. Δεύτερη ώρα με ο Τέκο. 10-23 τηλεφωνείτε για να κλείσετε ραντεβού για έλεγχο αυτοκινήτου ή και μηχανής ειδικές τιμές. Ο Τέκο για ανέργους και πολυτέκνους. 10-20-30. Και το υπόστο στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ξεκινάει η εβδομάδα στο χαλαρό με μπυρίτσα. Η Αλφα είναι ένα συνένα στο Ιλπόστο, στο κέντρο του Ευόσμου, εκεί στην πλατεία, με πολύ ωραία ξένη μουσική, με πολύ ωραία συνοδευτικά. Και το πρωί, αν είστε έτσι τύποι που εκεί έχετε ένα ραντεβουδάκι για δουλειά στην πλατεία Ευόσμου, εννοείται ότι θα πάτε στο Ιλπόστο, διότι μέχρι τις 10.30 2,20 έχουν όλοι οι καφέδες και υπάρχει και συνοδευτικό τυρόπιτα που κόβει την πείνα. Και μετά τις 10.30 ο φραπέ και ο νες καφέ είναι 2,5 ευρώ. Πολλοί από εσάς κάνετε νηστεία, αλλά ο Παπαστέριος φρόντισε να έχει και νηστήσιμο μενού. Με απίστευτο λαχανό κεφτέ και γενικά με πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να καλύψετε αυτή την ανάγκη. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο δεν κάνετε νηστεία, το καλύτερο σουβλάκι του πλανήτη, Κλεάνθος με παπάφη γωνία, σε έναν έξοχο νέο χώρο που να φάτε άνετα, να χορτάσετε και να μην έχετε κανένα θέμα. Ρεπόρτερ ΑΕΚ γράφει μετά το 0-0 με την Καλονή, τουλάχιστον πήραμε τη Ζάκυνθο. Ο ανεξάρτητος συνδυασμός του Λεωνίδα Μαλιούφα. Ναι. Κέρδισε τις εκλογές σε ένα παραδοσιακό κάστρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας της Τωρινής. Ναι. Με τον Λεωνίδα Μαλιούφα να βγάζει έναν λόγο εξαιρετικό. Να πείθει τις ομάδες. Μάλιστα. Εκπρόσωποι των οποίων ψήφισαν δαγκωτό Μαλιούφα. Mm-hmm. Πολύ περισσότεροι. Τυχαίνει και είναι εξάδελφος του Κώστα του Μαλιούφα. Μεγάλο σόι. Μεγάλο σόι. Ειδικά στα Επτάνησα απλώνεται. Γενικά, άμα δεις κιόλας και την κόρη του Κώστα του Μαλιούφα, θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το σόι. Δεν ξέρω. Μιλάμε για πολύ όμορφο πλάσμα. Μπράβο τον Κώστα. Συγχαρητήρια. Τι να πω, δεν ξέρω. Μία-μία οι ενώσεις. Αλλάζουν άποψη. Αλλάζουν άποψη. Αλλάζουν στρατόπεδα αφού βλέπουν ότι δεν πάει άλλο με αυτούς. Εννοείται. Και έτσι πρέπει να κάνουν και όλες οι ενώσεις Βορείου Ελλάδος εκεί στην Καβάλα, δεν ξέρω αν ακούνε. Και στην Καβάλα που δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σιγά-σιγά να παίρνουν τον δρόμο τους αυτοί που είναι εκεί και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιοι είναι αυτοί? Συγκεκριμένα. Γενικά, ρε παιδί. Α, σε κάθε ένωση θα είναι κάποιος άλλος, ρε παιδί μου, που θα... Κάποιοι καινούργοι. Έτσι, θα εκπροσωπεί το νέο. Που τουλάχιστον θα το πάνε σε χειρότερη κατάσταση, γιατί χειρότερα δεν γίνεται κιόλας. Χειρότερα. Από αυτό που τώρα ισχύει. Και αναγκάστηκε φυσικά και ο Σαββίδης να βγάλει μια δήλωση, γιατί προσπαθούσαν
τα λέγαμε και την Παρασκευή, πολλοί και διάφοροι να περάσουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ του Brexit. Δεν ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε και επισήμως και ο Σαββίδης ότι είναι υπέρ όσων μάχονται κατά της διαφθοράς. Δεν το φοβάται. Ναι, δεν το φοβάται. Δεν το φοβάται. Δεν το τρέμει, ναι. Όπως άλλοι και άλλοι. Αν όσοι θέλουν να παραμείνει η κατάσταση όπως έχει και να μην γίνεται συζήτηση και να μην υπάρχουν αλλαγές, απειλούν με τιμωρίες ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που δεν φοβάται. Αυτό είναι το νέο. Δεν το επιδιώκει. Mm. Δεν έχει να κερδίσει και τίποτα. Δηλαδή, τι θα κερδίσει. Η τιμωρία θα είναι πολύ μεγάλη. Να χάσει έχει. Τι να λέμε. Όλοι για όλο το ποδόσφαιρο. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα που έγραψε και ο φίλος για το κύπελο. Ξεκάθαρη κατάσταση. Πρώτη φορά ο Σαββίδης είπε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε αν φύγει αυτή η δίκη της ΕΠΟ και αν στους αγώνες οριστούν ξένοι διαιτητές. Βήμα προόδου θα είναι πολύ μεγάλο να γίνουν αυτά και μετά ο ΠΑΟΚ να κατέβει στο δεύτερο, στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι. Και μόνο το ότι συζητιέται βέβαια η παρουσία ξένων διαιτητών είναι όφελος. Αφού το είπε ο Σαββίδης και μετά. Ο παδός του Πανιωνίου μου στέλνει με Χαλκιδόνα δεν θα είμαστε διάφοροι. Με Χαλκιδόνα. Πόπο μίσος κι αυτή. Και την ΑΕΚ βρίζαν πολύ χθες. Το φοβερό είναι ότι λένε ότι υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ οπαδών ΠΑΟΚ και Πανιωνίου, αλλά είχε πολύ πινιλίκη. Δεν θα έχει, δεν φίλε. Έβριζαν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι Πανιώνοι. Το καλές σχέσεις, ρε αγόρι μου, είναι δεν θα δώσουμε ραντεβού να σφαχτούμε. Μα βοηθάει ο ένας τον άλλο να μπει και στο γήπεδο. Και στην Ιασμίνη και στην Τούμπα. Αλλά το πινιλίκη, πινιλίκη. Κανονικά. Και το Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα έχει 63 γήπεδα σε ρήπη του πινιλίκη. Και το Ρομπίτο το τιμήσανε. Έχει σπάσει όλα τα άλλα. Πέρσι το τιμήσανε εκεί πέρα. Ναι, εννοείται. Χθες. Βρυσίδι. Το τρώει το Βρυσίδι από αυτού, το τρώει και από του δικού μα. Πόσοι τώρα, μόνο την τελευταία εβδομάδα. Χθες είδα έναν που τον ξεφώνησε για τη φάση του πρώτου γκολ που έχει μείνει ένα με τρει. Ξεφώνησε τον αρεφίλο για ό,τι θες. Αλλά χθες τι να κάνει δηλαδή το πρώτο γκολ, για πες μου. Ρεσί. Είναι μπροστά και είναι τρει. Αυτό με την μπάλα δεξιά και αριστερά ελεύθερη. Τρει. Μου τον κράξανε αυτήν την εβδομάδα που προέρχεται από γκολάρα με την εθνική. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το που βλέπεις την ομάδα και λες πάλι καλά που είναι υγιής ο τάδε και ο τάδε, και έναν για τον οποίο το λες είναι ο Τζαβέλας. Και ακόμα λέω από χούι το κάνετε. Δηλαδή έχει μείνει. Ένας είναι... μου ήρθε εκεί στο περίπτερο και μου λέει αυτό με τον Τζαβέλα και τον πήρα μια κολοφεράτσα. Στο τέλος μου έλεγε ναι, εντάξει, δίκιο έχεις και τέτοια. Εμείς δεν έχουμε σταθερές. Ωραία. Αποξιώνουμε τις δύο λέμε, ναι, λέμε μην πάρουμε 10 παίκτες πάλι δεν θα έχουμε ομάδα. Να καλύψουμε τα κενά. Να διώξουμε και αυτούς που έχουμε. Να κάνουμε 15 μεταγραφές στο τέλος. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες, ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνεις από τα ρούχα σου. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Ο καθένας με το κόλλημά του. Παίζεις τον ΠΑΟΚ, είναι παίκτη του ΠΑΟΚ τέλος. Και παθαίνεις να βιάζεις να είσαι στο τέλος, είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και, πώς, και πού να τις βρει άλλωστε. Αλλά είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Όχι, είναι πολύ καλός παίκτη του ΠΑΟΚ. Και πώς συμβαίνει πάντα αυτός ο οποίος κράζει Τζαβέλα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Χωρίς πλάκα. Δεν είναι, έχει να κάνει με τον Τζαβέλα. Έχει και συγκεκριμένες άλλες απόψεις για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ρε, και σε θέμα αυτή. Προπονητών και σε θέμα. Ξέρω εγώ, παδών και σε εννοείται, θέμα. Εννοείται. Κάποιος που γουστάει τον Σάντος. Οι άλλοι κράζει τον Τζαβέλα. Κάποιος που γουστάει τον Σάντος δεν θα κράξει τον Τζαβέλα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι. Κάτι άλλο το χθεσινό παιχνίδι να το κλείσουμε και να τα συζητήσουμε. Οι κίτρινες κάρτες. Φυσικά δεν είναι παιδί έξω ο Αθανασιάδης να πάρει κίτρινη κάρτα. Έγινε αυτό που έγινε σε εκείνη τη φάση με τον Πατζατζόγλου. Εκνευρισμός του βγήκε. Κακός. Το χέρι άπλωσε και όλος έσκυψε. Δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν το λες άδικη κίτρινη κάρτα. Δεν το επιδίωξε. Συμπλήρωσε 7. Δεν ήταν θέμα σχεδίου. Σε αυτή την κατάσταση είναι δίκοπο μαχαίρι. Τι να επιλέξει, δηλαδή, τι πάει να παίξει πλέον, ποια playoff. Εδώ καίγεται, δεν έχει σεντερφόρ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το ότι ο Αθανασιάδης θα μείνει εκτός αγώνων ένα μήνα τώρα. Σαν να τραυματίστηκε θα είναι πάλι. Ένα μήνα. Οι δύο μάτς συν δύο εβδομάδες διακοπή. Αν ο ΠΑΟΚ μπει playoff. Άρα δεν είναι θέμα επιλογής. Ήταν κακιά στιγμή, την πάτησε. Τώρα θα μπορούσε να πάρει κόκκινη για να χάσει ένα παιχνίδι να παίξει με τον Πλατανιά που μπορεί να είναι πολύ κρίσιμο και όμως οι κάρτες να μείνουν στις 6. Και αυτό δικό μου μαγείο. Αυτό τώρα είναι πώς θα σου κάτσει στο τέλος. Αν περάσει τα play-off θα πεις καλά έκανε. Άμα δεν περάσει θα πει βλακία έκανε. Είχε... Άμα έτρωγε κόκκινη και δεν τον είχε σε κανένα ντέρμπι το play-off που θα κρινότανε καμιά πρωτιά, ναι. Πάλι θα μούγκριζες. Άσε το, εντάξει. Είχε έγινε. Και ο Πέλκας 3 και ο Λέοβατς 6.
Δεν πήρα, δεν επιδιώξα να πάρουν κάρτα. Αλλά δεν είσαι σίγουρος για τίποτα, άρα... Ο Τσεβέρας είναι... καθαρός είναι. 9 δεν έχει. Όχι, έχει 7. 9 είναι θεωρητικά. Με την κόκκινη. Ναι, γιατί είναι δύο κίτρινες. Οι οποίες σβήνονται και μετράνε 7. Λοιπόν, αυτά με τις κίτρινες καρτιές. Για τον Μπαγκασέτα που τον πολύ αναφέραμε. Αχαριστία για Τζαβέλα, λέει ο φίλος του Πανιωνίου, αυτό που έγινε χθες. Του Πανιωνίου. Mm. Εντάξει. Και για τον Μπαγκασέτα, φυσικά έχει γίνει συζήτηση το προηγούμενο διάστημα επί Βιζερτζή στον ΠΑΟΚ. Μπορεί και να προχώρησαν κάποια πράγματα. Δεν έκλεισε όμως. Καλός, κακός. Δεν έκλεισε όπως έκλεισε του Χατζη Σαΐα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε αρνητικά για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να κάνει την προσπάθεια. Μπορεί να την κάνει ήδη. Μπορεί να κάνει και άλλες ομάδες. Δεν βλέπω πολλά πρόσωπα να πιστεύουν τον Μπαγκασέτα στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι πάντα αυτό το θέμα, πάντα. Ποδοσφαιριστών από μικρότερες ομάδες, όπως και να το κάνουμε, που ανοίγει συζήτηση, μπορεί ή δεν μπορεί στη μεγαλύτερη ομάδα. Από τον Πανιόνι, εγώ άλλον θα έπαιρνα. Ποιον? Για δεύτερο. Ποιον? Δεύτερο, τρίτο. Για να τον έχω. Ποιον? Για να μου πάρει μικρά παιχνίδια. Να σου πάρει μικρά παιχνίδια? Ναι, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μπροστά, Μασούρα. Τον Ασαριφάτ. Ασαριφάτ. Για δεύτερο, τρίτο, σέντερφο. Ξέρω εγώ. Ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Και είναι λίγο ψυχάκιας. Είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι, είναι λίγο γυαλίζει το μάτι. Μιλάμε του. Μιλάμε για μια μεταγραφή δηλαδή που θα σου κόστησε 200 χιλιάρικα και θα είχες ένα σέντερφο. Όποτε χρειαστείς. Δεν μιλάμε για βασική επιλογή, επαναλαμβάνω. Και δεν μιλάμε τώρα ότι πειραζόμαστε από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Ασαριφάρ όλη τη χρονιά είναι εξαιρετικός. Είναι πολύ έξυπνος παίχτης. Δεν έχω τέτοιον παίχτη τόσο κοντρολαρισμένο εκεί στο κουτί. Στην Ισπανία έπαιζε. Γενικά η προσωπικότητα δεν είναι καβόδι. Τέλος πάντων. Τα συζητάμε όλα αυτά. Αυτό το ποδοσφαιρικό ζήτημα του Μπαγκασέτα. Αν μπορεί ή δεν μπορεί. Που και χθες με προέκυψε. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τον ΠΑΟΚ. Πώς έμπλεξε, αν έμπλεξε, τι του έλειψε, τι έγινε χθες, γιατί σε αυτό το μάτς με αυτή την εικόνα το τελικό σκορ ήταν 3-1. Φοβερό για μένα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Να ανοίξουμε γραμμές 23-10-287-888 και 6-45-287-888 για να σας ακούσουμε για όλα όσα είπαμε και για το ρόστερ του ΠΑΟΚ με τα συν και τα πλην για τους τροματοφύλακες. Να πω ένα πράγμα πριν ο περάσουμε σε γραμμές. Ο Ατρίδης που λέει αυτό έχει δίκιο. Είναι επιλογή Αναστασάκου Ανσαριφάτ. Τέτοια φάση. Ναι. Για το ρόστερ του ΠΑΟΚ το ήδη υπάρχουν. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή πολλές φορές τους παίχτες τους κάνει η ομάδα σαν λειτουργία και σαν... Πάντα. Εγώ αρχίζω και ανεβάζω πολύ στην εκτίμησή μου τις μεταγραφές, τις περσινές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο Τσίμηρο ότι είναι αυτό που είδα σε αυτόν τον αρρωστημένο ΠΑΟΚ, τον όχι υγιή ΠΑΟΚ, αν ο Χαρίσης είναι δεν η πρώτη είναι, του σεζόν... Όχι αρρωστημένος. Ναι ρε παιδί μου, στον μη υγιή, να μην δε σφίζει από ζωή και από εύρυθμη λειτουργία... Είχε και τις ανακαταράξεις, είχε και τα προβλήματα και τους τραυματισμούς κλπ. Και είναι αυτό που βλέπω και με Κοροβέση και με Χαρίση και με Ροντρίγκες και με Τσίμιροτ και με Ζάιρο ακόμα κλπ. Παρά και τους τραυματισμούς που είχαν όλοι και με Χατζησαΐα που τώρα μπήκε. Φίλε, εγώ πιστεύω είμαστε σε καλό σημείο. Και με Λέοβατς κλπ. Αυτό που λέμε τον κορμό. Μα ξέρεις τι σου λείπει. Το από τον Αύγουστο ξέρεις τι σου λείπει. Το έμαθες τώρα. Το είδες κιόλας. Απλά μετά είδες τα σούρχοντα. Τα... Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου. Δείχτε πολύ καιρό να ανοίξετε και γραμμές. Τι να λέγαμε. Να πούμε δύο πραγματάκια τα οποία έχω σημειώσει έτσι που ήθελα να τα συζητήσουμε. Καταρχήν θεωρώ πολύ λάθος την πρώιμη αρνητική στάση του κυρίου Σακισλόγλου στο θέμα του γηπέδου. Από τότε το θυμόμουν, ήθελα να το πω, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε πιο αργά. Mm-hmm. Για μένα είναι λάθος ξανά που Σταύρο μπαίνει σε μια διαδικασία πάλι για τον Βίτορ, για τον Τζιόλι, για αυτούς. Δηλαδή,
Δεν υπάρχει λογική. Εκτός αν μου εξηγήσεις ότι αυτούς τους παίκτες τους θέλεις για backup. Οκ, άμα τους θέλεις για backup... Τι σημαίνει backup, ρε φίλε, τους θέλω. Εγώ δεν είπα πρώτα απ' όλα για τον Βίτορ ότι τον θέλω. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν θα μου βάζετε λόγια στο στόμα μια ζωή. Έχει κουράσει το πράγμα. Και επειδή 5-6 λαμόγια κάθονται και με χρεώνουν, άκου λίγο. Περίμενε, επειδή έχεις τη δυνατότητα να τα λες καθημερινά και απλά. Εγώ ξέρεις τι σου λέω. Ναι, για πες μου. Λέω απλά ότι αν η Χι Βίτορ, οι 5 που δεν αρέσουν σε πολλούς από εσάς, φύγουν γιατί έτσι πιστεύετε, οι 5 βασικές μου ανάγκες θα γίνουν 10. Να γίνουν 25 στα βράδια. Εντάξει, καλά. Δεν γίνεται έτσι. Έλα τώρα, εντάξει. Από τον καναπέ, ωραία τα λες εσύ. Περίμενα σε από τον καναπέ τα λες ωραία, αγόρι μου, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θα χτίσω ομάδα πάλι. Καταρχήν θες να με ακούσεις ή δεν θες. Τι να σε ακούσω, αφού είσαι λάθος, ρε φίλε. Έχω ακούσει σαν και εσένα, άλλα 50 άτομα έχω ακούσει. Απαγορεύεται να έχω την άποψή μου. Εντάξει, άντε καλά, πες την. Όχι, άμα δεν θες, πες το μου, παιδί μου. Δεν αγόρι μου τώρα, θα πάρω πάλι 15. Έλα, πες, όχι, εννοείται θα έχεις άποψη. Πες. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ότι αυτοί οι παίχτες δοκιμάστηκαν και αποτύχανε κατά την άποψή μου. 4 χρόνια έχουμε τους ίδιους παίχτες, έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει. Κατά την άποψή μου πάντα. Δηλαδή, μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες. Ωραία. Ωραία, να σου πω λίγο. Αν εγώ έχω τον Βίτορ π.χ. Ναι. Τρίτο στόπερ τέταρτο. Τέταρτο κάνα πρόβλημα. Πω. Ωραία. Κάνα πρόβλημα. Ναι. Και έχω και τον Τζιόλι στο ρόστερ μου. Για χύψη λόγους. Εντάξει. Ναι, εφόσον θα έχω μια σεντερμπακάρα. Έμα δεν λέω από την αρχή πώς διαφωνούμε, τα συμφωνούμε. Αυτό με τρελαίνει. Δεν είπα εγώ να πάρουμε σεντερμπακ. Καταρχήν, εσύ τώρα μπήκες μονότρεμα. Εγώ δεν σου είπα, ωραία, ότι σε χρεώνω. Σου είπα από την αρχή ότι ξεκαθάρισε μου αν θεωρείς ότι τους έδια βασικούς. Δεν υπάρχει παίκτης ρόστερ, δεν φίλε. Δεν υπάρχει βασικός αντιπαλός. Δεν αποφασίζει, φίλε. Δεν προπονητής. Είναι το ρόστερ κοιτάω εγώ. Εσύ μου λες τώρα να διώξω τους 5 που δεν γουστάρεις. Ο άλλος θα μου πει άλλους 5. Δεν είναι ότι δεν γουστάρει, ναι, δεν μου κάναν κάτι. Μαθηματικά σκέψου το. Έχουμε 5 ανάγκες βασικές. Μη ωραία. Σου πω 6. Αν μπούμε στη διαδικασία να διώξουμε κιόλας, γιατί σκέψου θα πουλήσεις το Mac. 7 επιλογές. Να διώξεις το Βίτορ. 8 επιλογές. Είτε συμφωνείς είτε δεν συμφωνείς. Αυτό θα γίνει όμως. Όχι, μακάρι να μην γίνει. Αυτό λέω. Δεν λέω εγώ κάτι άλλο. Ναι, αγόρι μου, εγώ πρέπει να σου πω όμως τι θα γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων. Θα πάμε δηλαδή πάλι σε 10 μεταγραφές και μετά ζήσε μάι μου να φας τη φίλη πάλι. Θα λέμε χτίζουμε ομάδα και τι ωραία ομάδα και να έχουμε ένα κενό. Και πρώτα απ' όλα δεν με έχει πει σε μένα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κινηθεί σε τέτοιες ταχύτητες ώστε να καλύψει τα κενά όταν αυτά είναι πάνω από 4-5. Κατάλαβες τι γίνεται. Εντάξει, okay. Πάμε φίλο ολοκληρώσει γιατί περιμένουν και άλλοι. Ωραία, και ένα τελευταίο και ναι. Να κλείσω. Θεωρώ ότι για μένα πρέπει να πάρεις πίσω Σταύρο. Να το πάρεις πίσω όμως κανονικά όπως το ακούς, το άστο διάλογο που είπες για το βόλεϊ. Γιατί στο τέλος με το βόλεϊ θα πανηγυρίζεις. Στο γήπεδο θα είσαι. Εδώ είμαστε. Το και μιλάει ρε για αυτό το κάρι, δεν τον έχεις πιάσει. Επειδή έχω μεγάλη τρέλα με το βόλεϊ και επειδή δεν έχω χάσει μάτς με διαρκείας, με. Και προχθές ήμασταν με την Παναχαϊκή 30 άτομα, αλλά δεν με πειράζει αυτό. Εμένα δεν με πειράζει αυτό το ότι ήμασταν 30 άτομα. Το άστο διάλογο για το βόλεϊ να το πάρεις πίσω, φίλε. Γιατί, τι γιατί να πάρω πίσω πανηγύρι. Που χάσανε 2 τίτλους, ρε φίλε, στο tie break με 4 πόντους διαφορά. Και τι να πάρω δηλαδή πίσω που χάσανε την τελική παρουσία. Άστο διάλογο. Ρε το μιλάει, ρε, δεν τον έχεις πιάσει. Σιγά μην το εννοεί. Έγινε, okay, φίλε. Έγινε. Όμως, συγγνώμη, επειδή έχουμε και διαρκεία στο βόλεϊ και αυτά και το πονάμε πάρα πολύ, το άστο διάλογο με πόνεσε πάρα πολύ. Ναι, εμένα δεν με πόνεσε. Είπα σε μια φάση στη ροή του λόγου μου. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ακούστηκε, τα είπε όλα. Καλά, δεν τους έστειλε τους άνθρωπους στο διάολο. Καλησπέρα. Το είπε έτσι όπως το λένε. Στο διάολο, εντάξει. Καλά, φίλε, καλησπέρα. Δεν περίμενε, φίλε, να γιατί πει. Αχανάξει, τα ίδια θέλω. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνατε? Καλά είμαστε. Πολύ καλά. Καλά είστε. Βέβαια. Σας ακούω, παιδιά, να πούμε για τον Βελίδη που λέτε για τον Δεούδη. Όλα αυτά που πήραν μέσα στον ΠΑΟΚ ήταν πάνω στο Βελίδη. Για να κάνει, να βγάλει ένα σουτ πάνω χάρη να δώσει βαθμού στον ΠΑΟΚ. Χθες, χθες δεν... Πάνω του. Ποια ήταν πάνω του? Στο Διούδη λες. Α, στο Διούδη. Διούδη, ναι. Στο Κοροβές είναι μεγάλη απόκρουση. Στο Κοροβές είναι πολύ καλή τοποθέτηση. Πάνω του ήταν. Δεν ήταν πάνω του. Πάνω του. Τι ήταν? Και ξαφνικά ήταν και από κοντά ήταν, δεν ήταν πάνω του. Και γωνία πήγαινε στο, με το χέρι, με τα κροδάχτυλα το βγάλε. Με το χέρι που το βγάλε και πήγε δοκάρι. Ναι, και το άλλο προβολή στη μικρή περιοχή, ρε φίλε. Και το άλλο τι ήταν, δηλαδή πού έκανε ο τέτοιος ο Βελίδης.
2-3 αποκρούσεις όταν πήγαν πάνω του η μπάλα. Έκανε καμιά... το σούτ του Μπακατσέ ήταν άστα να πάνε. Αυτό είπαμε, ναι, φίλε, ότι χθες δεν έφταιγε. Δεν είπαμε κάτι για χθες. Γιατί βάζω ακούω να πούμε ότι αρχίζει και μπαίνει πάλι να πούμε το. Διαφωνείς ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν πήρε βαθμούς από τους τερματοφύλακες? Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε αρχίσει και τρώμε από τις άρκες μας πλέον. Μας πειράζουν όλα και τα πάντα. Χθες ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το είπαμε. Αυτό το... Πολύ καλό ήταν. Ακουστώ να πούμε τρελός. Όχι, πολύ καλό. Έγινε μια. Να μην πω τι να πούμε στιγμή. Φάγαμε ένα γκολ που άμα το ξανακάνει ο Μπακασέτα δεν το βγάλει. Δεν το βάλει. Θα το βάλει αυτός. Εντάξει. Και γίνεται μια στραβή να πούμε εκεί στο τέλος και τρώμε και τον τρίτο, ενώ πρέπει να είναι στο δεύτερο ημίχρονο 3-0 υπέρ μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, το ξέρω. Σίγουρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σίγουρα. Εσύ αλλά... για να κερδίσεις πρέπει να είσαι δυο κλάσεις ανώτερος. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας. Ναι. Παίζουμε με 21 χρονών παιδιά. Ναι. Παίζουμε με παιδιά οι οποίοι δεν είχαν εμπειρίες ξανά. Ο Μπακασέτας έχει 4 χρόνια στο Όχι, και οι του ΠΑΟΚ έχουν. Και ο Κάτσε και ο Κίτσκι και ο Πέλκας έχουν εμπειρίες. Ο Πέλκας που πού? Έχει. Πέρσι τον διώξαμε αποτυχημένο τον Πέλκα και τον στείλαμε κάτω και ξαφνικά έρθει και έγινε το δεκάρι να μου. Ζήτησε να πάει και πήγε για να πάρει παραστάσεις. Στις 10 ενέργειες που κάνει, άμα τον δεις, η 9 είναι λάθος. Θα μου πεις δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλώς λέω ότι είναι ακόμα πάρα πολύ μικροί, δεν έχουν εμπειρία. Και θεωρώ να πούμε ότι όπως ξεκινήσαμε φέτος που λέγαμε όλοι από την αρχή και πάλι μας έχει πιάσει η λυθιότητα να πούμε στο κεφάλι και πάλι βρίζουμε και πάλι κάνουμε ενώ ξεκινήσαμε ότι θα φτιάξουμε ομάδα, θα φτιάξουμε κορμό, θα φτιάξουμε και στο τέλος να πούμε τώρα που είμαστε στο τέλος λέμε δεν πήραμε το πρωτάθλημα, δεν βγήκαμε τέτοιο, εμένα με ενδιαφέρει να βγει πέμπτος στα play-off, μπορεί να βγει, να μπει στα play-off πέμπτος. Για να μπορέσει να κάνει μέσα στα play-off κάτι. Αυτή είναι η ιστορία. Από τι πρέπει να ξεκινάμε? Με αυτούς που πήραμε με τους 10 παίκτες, 11 παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι να πούμε και όλοι ήταν άγνωστοι και άσχετοι όχι από μπάλα, από την Super League τη δικιά μας. Ο πρώτος που το ξέχασε αυτό είναι ο πρώτος, ο μεγαλομέτοχος. Και ακολουθούν δεν, όλοι δεν λέω αυτό, δεν λέω διαφορετικό εγώ. Ούτε εμείς. Εγώ λέω ότι από την αρχή πήγαμε αλλού, ξεκινήσαμε για αλλού και μέσα μετά... Συμφωνούμε πέντε, απόλυτα. Με ομαδάρα, σούπερ ομάδα. Συμφωνούμε. Κερδίσαμε την Τραβ να λέει 5-0, αμάν, πάω κάρα. Καθίστε, έρημα. Που μας έχει πιάσει όλους να πούμε αυτή η ιστορία, θα μου πεις γιατί. Γιατί τρώμε από τις άρκες μας. Αρχίζουμε και πλέον τρώμε από τις άρκες μας. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν διαφωνούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ τώρα. Όταν βγάζουμε άγχος για τα play-off, τώρα μην τρελαθούμε τελώς τώρα. Να πούμε. Στην Ελλάδα να πούμε 6 ομάδες μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη, άντε 7. Ο Αστέρας και οι άλλοι. Τώρα θα πάμε στα play-off, δεν θα πάμε. Να πάμε, να θα βγούμε μια από τις πρώτες δύο θέσεις να πούμε, γιατί οι άλλες δύο θέσεις είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ και τελείως. Για τον κορμό που λέμε τώρα, μια ομάδα χτίζεται από ένα μεγάλο τερματοφύλακα, ένα μεγάλο center back, μια προσωπικότητα στο κέντρο να σπώσει και ο επιθετικός να πούμε που κάνει διαφορά. Αυτή τη στιγμή, αν μου πεις εμένα ότι ο ΠΑΟΚ έχει κορμό, γιατί έχω διαφορετική, για το Σταύρο ας πούμε, το Σταύρο, όπως λέμε τη λέξη κορμός. Κορμός είναι αυτοί οι 4 παίκτες. Έτσι γίνεται μια σπουδαία ομάδα. Γιατί να μην είναι, πώς... γιατί να μην είναι οι άλλοι... Κορμός είναι η... για μένα, παραδείγματος χάρη. Είναι, είναι ομάδα, η Λάντζα και η ποιότητα είναι η άλλη. Σταύρο, το... για μένα κορμός είναι αυτός. Για μένα. Έχω παίξει ποδόσφαιρο αρκετά χρόνια. Γνωρίζω λιγότερα από όσο εσύ που δουλεύεις που το έχεις κάνει επάγγελμα, αλλά για μένα ο κορμός, η βάση μιας ομάδας είναι 4 κεντρικοί παίκτες, ο άξονας, ο οποίος να πούμε πρέπει να είναι σούπερ. Εσύ λες, πέρα, ναι, εσύ λες για τον άξονα. Ο Κοροβέσης στο φετινό Πανιόνιο μπορεί να έχει παραπάνω γκολ από τον Μπακασέτα. Ναι, δεν διαφωνώ. Ειδικά ο Κοροβέσης που είναι ο πιο μυαλωμένος παίκτης που έχουμε. Ναι, είπε το παιδί να μην το κάνω. Ένα παράδειγμα. Που είναι χωρί, με μηδέν προσόντα είναι σε όλες τις φάσεις μέσα. Πώς γίνεται για αυτό? Για μένα η διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα 4 παιχταράδες, αλλά παιχταράδες. Το ίδιο πράγμα θα... λέμε, εσύ το παίρνεις ανάποδα. Ρε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Όχι, ακούω ένα άγχος, ας πούμε, για το έναν ενός, ας πούμε, δεν έχω τίποτα με τον Βίτορ, μπορεί να μείνει. Αλλά όταν μου ζητάς εμένα, εγώ σε χρειάζομαι και μου κάνεις τη δουλειά να πούμε για 1000 ευρώ και εσύ μου ζητάς 4, θα βρω κάποιον με 1000 ευρώ να μου κάνει την ίδια δουλειά, ίσως καλύτερη, ίσως χειρότερη. Δεν διαφωνώ. Να ξέρεις ποιο είναι το λάθος σου. Ότι λες πολύ εύκολα θα βρω. Έλα να σε δω όταν είναι να βρεις. Σαν ΠΑΟΚ.
Δηλαδή εσύ αν δεν βρεις σπίτι ας πούμε στη Μητροπόλεως που μένεις με 300 ευρώ επειδή φοβάσαι ότι δεν θα βρεις, θα παραδώσεις 600, 700. Αυτό μου λες τώρα. Όχι. Εγώ σου λέω απλά ότι το πιθανότερο σενάριο έτσι όπως είναι στατιστικά το πράγμα είναι ότι όσες περισσότερες μεταγραφές χρειαστούμε τόσο χειρότερο είναι. Εγώ σου είπα τι για μένα διαφορετικό, τι είναι ο κορμό. Τέσσερις παίχτες στον άξονα οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Πάρ τους βρε αγόρι μου αυτούς. Πάρ τους αυτούς. Αυτό περιμένουμε τώρα. Ναι, πάρ τους αυτούς. Η χρονιά για μένα έχει καλά στοιχεία. Δείξαμε, είδαμε ποια παιδιά έχουν ταλέντο. Ποια από τα παιδιά τα ταλαντούχα μπορεί να παίξουν στα βασική. Ποια μπορεί να είναι συμπληρωματική στο ρόστερ. Ήταν στόχος αυτός. Ποιοι δεν κάνουν καθόλου. Αυτός ήταν στόχος. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Αλλά πάρε πέντε σφίχτες βρε αγόρι μου να τελειώνουμε. Πέντε σφίχτες. Αυτό λέμε. Σ' ανέβουν και οι άλλοι δίπλα. Εννοείται ρε φίλε. Αυτό εννοείται, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Όχι. Εγώ είπα για το... Εσύ στέκεσαι στις λέξεις λέει. Να κλείσουμε 18. Ωραία. Εγώ λέω ότι έχω το 70% του ρόστερ και χρειάζομαι ένα ποιοτικό 30%. Δεν το βαφτίζω κορμό. Ακριβώς, συμφωνώ. Αυτό λέω. Έγινε. Αλλά οι τέσσερις να ξεχωρίζουν. Εννοείται. Σφίχτες σου λέω. Σφίχτες. Να περπατάνε στον δρόμο και να λες την κοπέλα σου αγάπη μου πήγαινε με αυτό το παιδί που μας βοηθάει κάθε Κυριακή. Όλα καλά θα πάνε. Προκληματικά Champions League να πούμε μέσα. Εκεί και στο παιχνίδι να πούμε που θα δίνουν και οι ομάδες προκληματικά κάποιοι θα σφίξουν οι κόλλοι. Ευχαριστώ. Ναι, να είσαι καλά. Μπράβο. Να είμαστε πάλι πίσω από τα παλιά. Συζητήσει στου διαδρόμου του Λίμπερο για τι αδειοδοτήσει. Και σε πολύ καλό κλίμα συζητήσει σα, Λαμά Ματζιούκη, φίλε. Παρότι γιατί... βρίζονται συνεχώ από πίσω από την πλάτη. Όπου αδειοδότηση ναι. Και ο Ηρακλή. Εγώ αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι παρότι ρίχνει πινελίκη ένα στον άλλον συνεχώ όταν δεν είναι μαζί, όταν είναι μαζί είναι αγαπημένοι. Ναι, όμω εκεί που πήγε να του την πει στο τέλο για αυτό, για το κατάρα κατά, σου λέει ο άλλο, ναι, ρε φίλε, αλλά εσεί έφυγε ο Τζανδάρη του Κατσικά και του βρίζατε. Και τα δύο παιδιά έχουν πάθει χειαστούς. Και σε αποστομώνει μετά. Άλλα βες τι γίνεται. Δεν θα πανηγυρίσουμε ποτέ για τραυματισμό που σου. Ναι. Όχι, δεν πανηγυρίσεις. Πράγματι, μέχρι τέλη Μαρτίου ό,τι συλλέξει κάθε ΠΑΕ για την αδειοδότηση τελειώνει η υπόθεση. Από εκεί πέρα... Τώρα ακόμα και μια πρόταση, παραδείγματος χάρη, να έχει ο Ηρακλής. Ναι. Π.χ. για Βέλιο. Να τον δώσει. Να στείλουμε μια πρόταση λεφτά. Για τον Βέλιο, ξέρω εγώ. Και καλά, στήσουμε ένα σκηνικό. Ξαφνικά με παθαζά και έδωσε καλέ σχέσει. Είχα συναντηθεί και στο Μακεδονία Παλάς, από ό,τι θυμάμαι. Και στο. Πραγματικά θέλω να μεταγνήσει μια διάλογο γνήσια από τον Ποντιακά και λαζοκαναδικά. Φεύγει. Δηλαδή... Δεν θέλει καν να ακουστεί το όνομα Ματζιούκη σε αυτή τη συζήτηση. Μην το χρεώσουν τίποτα. Φεύγει, κανονικά. Όχι, να στήσουμε μια πρόταση και καλά στον Ηρακλή. Δηλαδή, λέγαμε τώρα να στήσουμε αυτή την πρόταση για την εμφανίσει. Ως προσδοκόμενα έσοδα πας και πάρει άδεια. Ωραία, αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι όπως παλιά. Αυτός ο παπάς είναι... θα πάρουμε τόσα από εκεί, από αυτό τα δικαστήρια που κάναμε. Δηλαδή. Και, ναι. και τα άλλα που λέγανε, θα πάρουμε λεφτά από τον Ψωμιάδη. Ψωμιάδη, Ελγιάκ. Ναι, Ελγιάκ. Δεν περνάνε τώρα αυτά. Ό,τι καταθέσει μέχρι 31 Μαρτίου και ο Παπαθανασάκης θες το είπε ουσιαστικά, έτσι. Το πιθανότερο σενάριο για τον Πανιόνιο, από ό,τι μου λέει ο φίλος του Πανιονίου που επικοινωνούσα πριν, που είναι γνώστης των πραγμάτων, είναι να διοδοτηθεί για την Ελλάδα και όχι για την Ευρώπη. Ναι. Όπως και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πρόπερση. Ναι. Είναι και αυτό ενδεχόμενο. Βεβαίως. Δεν είναι ότι παίρνεις για τον ένα, παίρνεις για τον άλλον. Φυσικά τα ευρωπαϊκά είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, τι ισχύει, τι γίνεται. Θα έχει κάνει δικαίωμα για μεταγραφές, αλλά δεν παίζει Ευρώπη. Δεν παίζει καν play-off. Ναι. Ισχύει πριν από τα play-off η ιστορία. Οι υπόλοιποι. Τα Γιάννη είναι σφιχτά. Ναι. Εκτός αν πάρεις κανέναν ακόμη. Ήδη από πέρσι τον βελτίωσε λίγο τον φάκελό του. Του πας. Και έφαγες έξι σύνολο στους οσημάδες. Χαρίση πήρες. Χαρίση πήρες. Χαλάλι. Χαλάλι. Και Κολοβέση. Μην τον υποτιμάς τον Κολοβέση. Είναι μουλοχτός. Όχι, τι να τον πάλι υποτιμάμε. Χθες, μπράβο, πάλι είναι στις φάσεις. Μπράβο του, μπράβο του. Ό,τι όχι, το ταβάνι. Και αν διαφώνησα δηλαδή. Με κάτι με τον Ήβης χθες είναι που έβγαλε τον Κολοβέση. Με αυτό διαφώνησα. Για να βάλει το Μαγδί Τολμπά. Ναι. Γιατί ο Κολοβέσης το όχι, ρε φίλε, είναι εκεί. Παίζει πολύ μυαλωμένα. Και κοντρολαρισμένα. Τέλος πάντων.
Σφιχτός είναι ο Πας. Η Τρίπολη είναι οκ. Άρα έχει δίκιο ο Χάβος. Όλα τα ξέρει. Με δύο νίκες θα βγει η Ευρώπη. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να. Εντάξει, δεν θα κάτσει να χάσει, αλλά θα παίξει με πολλές αλλαγές. Δηλαδή, φαβορή είναι η Τρίπολη. Και μετά παίζει με τη Βέρεια, θα παίξουμε ένα over, όλοι γκαλιασμένοι στο τέλος του αγώνα. Over, goal, goal. Και τι αυτό είναι καλό. Να είναι στα playoff η Τρίπολη και όχι ο Πανιόνιος. Μην τον πάω. Εγώ είμαι υπέρ του Πανιόνιου. Βρε, είμαστε εμείς. Κοίτα, η Τρίπολη όπως είναι φέτος. Όσο και να προσπαθήσεις, δεν θα βγεις εκτός playoff, να ξέρεις. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να το παλέψεις. Γιατί, άμα χάσω από τον Πλατανιά. Κοίτα, μου είπε κάτι ο Ρίξος Φιλόπουλος, θες που έχει δίκιο, ότι για τον Πανιόνιο είναι μια ομάδα τέτοια που θα δυσκολευτεί πολύ να παίξει Τετάρτη Κυριακή στα playoff. Ναι, και ο Ζωνίδης το είπε. Πρώτος το είπε. Το έχει ξαναζήσει με τη Λάρισα, είπε. Ναι. Ήταν τότε στη Λάρισα ο Ζωνίδης. Πώς δεν ήταν. Αυτός ήταν, ναι. Έχει επιτυχίες αρκετές πλάκα-πλάκα στην καριέρα του. Αυτή σου είναι η κορυφαία. Έχει κάνει ομάδες να είναι σταθερές. Κοίτα, ο Μαΐνος είναι σοβαρό. Κάτι άλλο παιδί, δεν έχει κάνει. Δεν είναι καραγκιόζης. Και μας έλεγε κάποτε συμπαίκτης του ότι από τότε που ήταν παίκτης, κρατούσε σημειώσεις προπονητικές σαν παίκτης. Επιτυχημένος. Μελετούσε τις προπονήσεις. Η δική μας τι προπονήσεις κάνει. Το Τζιόλ ήταν λίγο σφιχτό, τον είδα στο παιχνίδι. Αφού έλειπε στην εθνική. Τι προπονήσεις έκανε. Στην εθνική ήταν. Δεν έχει σημασία. Γιατί ήταν κουρασμένος. Έπαιξε 90 λεπτά Τετάρτη. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, θα μου πεις οι άλλοι ότι ήταν γρήγοροι γύρω του. Ναι, ναι, γύρω-γύρω είχε παιδάκια που τρέχανε. Η μονομαχία κάτσε σιώπη ήταν μυθική. Και πήγε καλό κάτσε. Μα δεν μ' άρεσε ο κάτσε χθες, συμφωνούσα. Όχι, όχι, καλά πήγε. Ήταν παντού. Ειδικά στο καλό ημίχρονο δεύτερο ήταν παντού. Με 10 κλεψίματα, με πολλές σωστές πάσες. Με... Είχε εκείνο το σούτ, ωραίο. Να πήγαινε γωνία εκείνο. Δηλαδή το παθιάστηκε όπως οι αντίπαλοι. Ναι, εντάξει, ρε, σκυλή του πολέμου είναι ο Κάτσε, δεν το συζητάμε. Δεν θα κάτσει να διαφορήσει σε κάποιο παιχνίδι. Απλά χθες εγώ σε σχέση με αυτά που περιμένω από αυτόν, δεν μ' άρεσε. Ασχέτως απόδοσης, από τους δικούς μας, ποιοι θα έλεγες ότι χθες δεν παθιάστηκαν. Γιατί ένα κομμάτι είναι να σου βγει το παιχνίδι. Το αλλά... δεν το λες και παθιασμένο. Μετά εμένα που μπήκαν και. Άντε τώρα, τέλος πάντων. Μία εγώ έχω μια φιλοσοφία. Ναι. Όταν έχεις έναν παίκτη τελευταίο εξάμηνο να παίζει σε σένα και δεν τον έχεις υπογράψει, δεν τον έχεις πρώτη σου επιλογή. Έχω αυτή τη φιλοσοφία. Και δεν λέω ότι μπορεί να το κάνει επίτηδες. Αλλά τώρα που του τράβωσε το παιχνίδι, σου μπαίνουν φίδια να πούμε. Σου μπαίνουν ψήλοι. Φίδια, τι φίδια. Ενώ μέχρι τώρα δεν έδωσε δικαίωμα για τέτοια κουβέντα. Μία εβδομάδα διορία και μετά αποβολή, γράφει το SDNA. Σύμφωνα με πληροφορίες, η FIFA έχει ήδη συντάξει την επιστολή που θα αποστείλει σε ΕΠΟ και κυβέρνηση για να αποφευθεί το Brexit. Δηλαδή, μια πρόταση. Και δίνει προθεσμία ως 11 Απριλίου. Πήγε πιο μακριά. Στο μεταξύ, αυτός που στείλανε από την Κύπρο, Αγγελούδη και αυτός. Ο Κουτσουκομνής. Και καλύτερα μου λένε κάτι Κύπροι φίλοι μου. Γι' αυτό να. Ο Κιρτζίκης μπροστά του είναι η Ιωσία Παρθένα. Με βάση πληροφορίες η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ζητάει και πάλι να αρθεί από την κυβέρνηση η απόφαση για ματέωση του κυπέλου. Πάλι από αυτό ξεκινάει. Το οποίο ο υπουργός δεν το δέχεται. Το δέχεται υπό προϋποθέσεις. Ναι. Λένε αυτοί, ξεκίνα το κύπελο και βλέπουμε. Λέει αυτός, να φύγουν οι κατηγορούμενοι και βλέπουμε. Αυτό είναι το σκηνικό. Πότε είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, τώρα αυτήν την εβδομάδα δεν είναι. Και αυτό κρίνεται τώρα. Αύριο. Ναι, γιατί είχε αναβληθεί μια εβδομάδα. Άρα, αν το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ναι, ξεκινά το κύπελο. Θα ξεκινήσει. Γιατί το είπε ο υπουργός ότι αν πει το. Ξέρεις, ήταν σαν να λίγο το πετάει το μπαλάκι από πάνω του αλλού. Και λέει, άμα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορώ. Δηλαδή, φαίνεται σαν να ο Κοντονής θέλει να το ξεκινήσει. Σου λέει, έκανα τη δουλειά μου, δημιουργήσα την ένταση και θα κινηθούν κάποιες διαδικασίες, αλλά μην φανεί και σαν δικό μου πισωγύρισμα. Το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι ένα δικαστήριο το οποίο μπορεί ο καθένας να επιβάλλει. Βέβαια. Να το παρακούσει, να το παραβλέψει. Ούτε και να επιβάλλει τα θέλω του. Εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Αυτά σήμερα με ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν είπαμε πολλά για μπάσκετ. Το βόλεϊ ξεκινάει τους ημιτελικούς από Τετάρτη.
Και μετά σε περιγραφή Σταύρου Κόλκα θα έχουμε μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχω στείλει διαπίστευση από το Ρέντι. Are you ready? Κάποια μηνύματα. Ο Βίτο Ρότος μπορεί να μείνει σαν τρίτο τέταρτο center back, αλλά ο Τζιόλης αν τον αφήσει ο ΠΑΟΚ, ούτε τα Γιάννα θα τον πάρουν. Μάλιστα. Όχι και έτσι. Δύο Σιμώες, ξέρω εγώ, που τον έχουν κάνει Θεό. Οι άλλοι είναι καλύτερος παίκτης από τον Τζιόλη, ξέρω εγώ. Okay. Ακουστήκατε, παιδιά. Συνεχίστε να μειώνετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν είναι πρόβλημα. Να αισθάνονται θλίψη κάθε φορά που αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ. Λες και δεν παίζει κανένα ρόλο η ψυχολογία στο... σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό. Και αναρωτιέστε μετά γιατί η κρίση δικιά μας κρατάει δύο εβδομάδες και το αναμένουν σε δύο μέρες είναι καθαρισμένη. Πραγματικά αρρώστια. Εδώ κλείνουμε. Αύριο επεκτείνομαστε τα υπόλοιπα και ό,τι προκύψει από το ποδόσφαιρο, γιατί κάθε μέρα έξω ποδοσφαιρικά θέματα θα υπάρχουν, όπως αυτό του κυπέλου, όπως υποθέσεις Τετάρτης. Αυτά σε άλλη μια δύσκολη Δευτέρα για τον ΠΑΟΚ. Πόσες είναι φέτος? Αμέτρητες. Αυτό είναι. ΠΑΟΚ, 9 λίπες, μια χαρά. Τι να κάνει. Πέρσι κάτι συνέβη, κάτι. Τι πέρσι. Ναι. Τέτοια εποχή, ρε. Πώς το ποδόσφαιρο. Α, γενικά. Εντάξει. Εγώ είχες... τα βάζω όλα μαζί. Είχες πάρει τίτλο στο βόλεϊ. Αυτό ήταν το θέμα, ρε. Γιατί στο χάντμπολ δεν το περίμενες καν. Τελευταία στιγμή έγινε. Αλλά αυτό. Είχες έτσι μια χαρά. Αυτό. Δεν χαρήκαμε, δεν ζεσταθήκαμε στο βόλεϊ, ρε. Εσύ. Αν το παίρναμε το κύπελλο εκεί που φτάσαμε, θα ήμασταν τώρα αρκετά καλύτερα. Έχει όμως το ποδόσφαιρο. Έχει το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο. Στο ποδόσφαιρο έχει. Θα μπούμε στα play-off, θα έχει ωραία ματσάκια. Είσαι σε δύσκολη θέση σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Θα είσαι outsider. Στα τρία εννοείς. Τα βασικά. Ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ. Χάντμπολ. Και χάντμπολ, τέσσερα. Και χάντμπολ είσαι δύσκολη. Σε δύσκολη θέση. Μπορείς να το ανατρέψεις. Άνα σε εδώ. Τα πιστεύω τα παιδιά. Άνα σε δούμε. Άντε. Καλό μεσημέρι. Περισσότερα αύριο. Τα λέμε.